Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι των αποκεντρωμένων διοικήσεων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς σε συνεργασία με την Expertise France, την Γαλλική Τεχνική Βοήθεια, η οποία παρέχει όλη τη στήριξη που είναι δυνατόν να παρέξει στις ελληνικές αρχές για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις είναι πολλές. Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωράνε με γοργούς ρυθμούς, τις οποίους εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε, με τη γνώση και την εμπειρία των συνεργατών μας, να μπορούμε να στηρίξουμε. Οι ελληνικές αρχές από τη μεριά τους έχουν δείξει μια μεγάλη θέληση και βούληση να προχωρήσουν κάποια πράγματα που υλοποιούμε σε συνεργασία μαζί τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αν εμείς δεν θα μπορούσαμε να παρέξουμε τη στήριξη που οφείλουμε να παρέχουμε εάν δεν είχαμε τη δική σας βοήθεια. Θα ήθελα να περάσω το λόγο στον κύριο Σελίμη, ο οποίος θα σας εξηγήσει το θέμα της σημερινής ημερίδας, το λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ, αλλά και το ζητούμενο αυτής της συνάντησης. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τους ομιλητές που στην αρχή θα απευθύνουν χαιρετισμό, διότι με την παρουσία τους εδώ σήμερα, πραγματικά δίνουν το στίγμα της σημαντικότητας αυτού που επιχειρείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα ιδρύοντας μονάδες εσωτερικού ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις αποκεντρωμένες αρχές από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Συμμετέχουν στελέχη από όλη την επικράτεια, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας, για την υποστήριξη και για τη δυνατότητα που μας παρέχει να βγαίνουμε σήμερα με εικόνα υψηλής ευκρίνειας, έτσι ώστε διαδικτυακά να μπορούν σε ζωντανό, σε πραγματικό χρόνο να μας παρακολουθούν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετοί και στελέχη από όλη την επικράτεια. Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, κυρία Υπουργέ Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κύριε Γενική Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κύριε Ειδική Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κύριε εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συντονιστές των αποκεντρωμένων διοικήσεων, κύριε Συνήγορε του Πολίτη, κύριοι Γενικοί Γραμματείς Δήμων, Επικεφαλής Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, κύριε Επικεφαλής Μονάδων Εσωτερικών Υποθέσεων, Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές, Στελέχη της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι σημαντικό να αποκαλύπτονται και να πατάσσονται τα φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Αν όμως αυτό δεν συνδυάζεται με ανασχεδιασμό διαδικασιών, με αύξηση του επίπεδου ασφαλείας των εσωτερικών δικλείδων της διοίκησης, αν δηλαδή δεν μπορέσουμε να δούμε την αιτία των γεγονότων, γιατί συνέβησαν αυτά που καταγράφονται στα πορίσματα ελέγχου κάθε φορά, τότε όχι μόνο δεν μπορούμε να μιλάμε για πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ελεγκτική διαδικασία, τότε απλά θα περιμένουμε την επανεμφάνιση ίδιων φαινομένων. Και εδώ γίνεται εμφανής ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου. Να αποφύγουμε όμως κάθε παρερμηνία, δεδομένου ότι η λέξη μόνο έλεγχος πολλές φορές μπερδεύει, πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση και πράγματι δεχτήκαμε ακόμα και τηλεφωνήματα που έλεγαν ότι μήπως αυτό οδηγήσει σε απολύσεις ή σε κάθε είδους κακά για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Γι' αυτό να το ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής. Ο θεσμός των αυτοτελών μονάδων εσωτερικού ελέγχου δεν αποσκοπεί στη λειτουργία, στην ίδρυση νέων ελεγκτικών μηχανισμών κατασταλτικού χαρακτήρα. Οι μονάδες αυτές αποτελούν μια αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική διαδικασία, μια δραστηριότητα η οποία είναι σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στις λειτουργίες ενός δημόσιου φορέα, να βοηθά τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους του μέσα από την ανάλυση κινδύνων, μέσα από διαδικασίες ελέγχου όλων των διαδικασιών που υλοποιούνται καθημερινά σε μια δημόσια υπηρεσία, διατυπώντας προτάσεις για την αποτελεσματικότητά τους. Συνεπώς, ξεκαθαρίζουμε ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται για αυτόν που διοικεί, προσφέρουν δηλαδή μια ασπίδα προστασίας στη διοίκηση. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για μια λειτουργία που ασκείται ελλειμματικά στους περισσότερους φορείς. Παρέχει όμως μεγάλα περιθώρια βελτίωσης αν κινηθούμε έξω από τα μοντέλα της εσωστρέφειας και της εσωτερικής κατανάλωσης. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση σήμερα δεν είναι μόνο ζητήματα δομικών αλλαγών στον κρατικό μηχανισμό, αλλά είναι κυρίως προβλήματα εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας και καθημερινής πρακτικής. Είναι προφανές ότι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με την πολιτική βούληση, με τη στήριξη της διοίκησης. Η παρουσία σήμερα εδώ των συναρμόδιων υπουργών και των θεσμικών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης καταδεικνύει την αναγκαία αυτή πολιτική βούληση για τη συνολική προσπάθεια. Και τούτο διότι, σε αντίθεση με τον εξωτερικό έλεγχο που επιβάλλεται ανεξάρτητα από τις προθέσεις των διοικούντων των κάθε οργανισμό, ο εσωτερικός έλεγχος απαιτεί βούληση της διοίκησης, απαιτεί ενεργή στήριξη, απαιτεί λήψη απόφασης για αλλαγές. Και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση βέβαια, οι όποιες αλλαγές γίνουν θα είναι στο πλαίσιο της αυτοτέλειας που διέπει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και της ανεξαρτησίας που απολαμβάνουν. Σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή την πορεία, πράγματι δεν μπορούμε να πάμε μακριά αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αν δεν κινηθούμε όλοι μαζί ως συνοδοιπόροι. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς είναι μια μικρή αλλά συμπαγής δομή των 30 στελεχών και στόχος μας πάντα είναι να παίρνουμε δυνάμεις από τις καθήλυν αρμόδιες υπηρεσίες, όχι να τις υποκαθιστούμε, να ενώνουμε αυτές τις δυνάμεις και να τις κατευθύνουμε στο στόχο. Και η σπατάλη πόρων στην υλοποίηση δράσεων χωρίς σχεδιασμό δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Το είδαμε άλλωστε αυτό πολλές φορές στο παρελθόν. Και ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, έθεσε ως στρατηγική επιλογή την υλοποίηση των όριμων δράσεων, αλλά ταυτόχρονα το λεπτομερή σχεδιασμό των νέων, την εξαντλητική διαβούλευση, την πιλωτική πάντα εφαρμογή, να δούμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά και ακολούθως την υιοθέτηση των αντίστοιχων σχεδίων. Στην προσπάθεια αυτή δημιουργήσαμε μια συμμαχία ευθύνης, μια συμμαχία στην οποία έχουν προσχωρήσει πολλοί φορείς που πολλές φορές αποτελούν και έκπληξη, όπως το Υπουργείο Παιδείας, όπως η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, και μπαίνουν και άλλοι φορείς διοικητικοί οι οποίοι πραγματικά προσθέτουν δυνάμεις για την ίδια κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι οι παραδοσιακές διοικητικές πρακτικές είναι ελλειμματικές, δεν ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δούμε πίσω από την ετικέτα, να δούμε πίσω από τις φραγίδες, τα λογότυπα, πίσω από τις βαρύγδουπες και ξύλινες εκφράσεις των διοικητικών εγγράφων της διοικητικής γλώσσας, να δούμε την ουσία της υπόθεσης και αυτό πραγματικά θα είναι μια κατάκτηση.
Η σημερινή εκδήλωση επιδιώκει την αλλαγή στάσης, την εκ νέου τοποθέτησή μας απέναντι στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση για την οποία είμαστε σήμερα εδώ. Και με τις σκέψεις αυτές και δεδομένου ότι το δικαιούχος του έργου από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να δώσουμε το λόγο στην Υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, για να κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Ανοιχτό νομίζω είναι. Αρχικά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ, να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας. Όπως ξέρετε όλοι, η κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια δύσκολη περίοδο. Ανέλαβε την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις αδικίες που είχαν δημιουργηθεί, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να οδηγήσει τη χώρα στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Η δημόσια διοίκηση αποτελεί ένα κρίσιμο τομέα για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης φυσικά αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. Ο δικός μας χάρτης είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού δημόσιου τομέα μέσα από δημοκρατικό προγραμματισμό και αναπτυξιακό σχεδιασμό με σταθερές αρχές, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, ώστε μέχρι το τέλος της τετραετίας να έχει διαμορφωθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη. Για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης κινούμαστε σε τρεις άξονες. Πρώτον, βελτίωση αποτελεσματικότητας. Δεύτερον, ενίσχυση της ανεξαρτησίας. Και τρίτον, η εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της διοίκησης. Σε αυτούς τους τρεις άξονες προχωρούμε συντονισμένα, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης. Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτυχάνει τους στόχους που κάθε φορά τίθενται με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας. Μάλιστα, θα πρέπει να επιτυχάνει αυτούς τους στόχους, αξιοποιώντας στο μέγιστο το ανθρώπινο κεφάλαιο και τους πόρους οικονομικούς, τεχνολογικούς κλπ. Που έχει στη διάθεσή της. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσουμε μια σειρά από δράσεις. Όπως η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών και η ορθολογική κατανομή του προσωπικού στο πλαίσιο των νέων οργανισμών. Η δημιουργία περιγραμμάτων θέσεις για το σύνολο του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ΚΕΠ με έμφαση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης. Τη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες. Παράλληλα, για πρώτη φορά γίνεται μια συγκροτημένη προσπάθεια αποκομματικοποίησης και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης. Κύρια στοιχεία αυτής της προσπάθειας αποτελούν η δημιουργία του θεσμού των διοικητικών τομεακών και ειδικών τομεακών γραμματέων και η επιλογή τους με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία. Η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών. Η επιλογή προϊσταμένων μέσω ενός σύγχρονου ορθολογικού και αξιοκρατικού συστήματος που διασφαλίζει την επιλογή των πλέον άξιων, κατάλληλων και ικανών υποψηφίων. Ήδη έχουν προκηρυχθεί οι οριζόντιες θέσεις προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων των Υπουργείων. Το Σεπτέμβριο του 2017 θα προκηρυχθούν οι υπόλοιπες θέσεις προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων. Και φυσικά, ένας άλλος πυλώνας αυτής της δουλειάς είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας. Στην προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδράμουν με την απαραίτητη τεχνογνωσία. Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται από τη Γαλλία μέσω της Expertise France αποτελεί κρίσιμο αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια.
Στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας, καταρτίστηκε και υλοποιείται ένα πρόγραμμα μεταρρυθμιστικών δράσεων για την περίοδο Μάιος 16 έως Οκτώβριος του 2017, οι οποίες εστιάζουν σε 5 τομείς. Τη διακυβέρνηση και συντονισμό του κυβερνητικού έργου, το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την καθιέρωση ενός συστήματος διοίκησης αλλαγών για τη, δημόσια διοίκηση. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει το συντονισμό όλης της προσπάθειας, συνεργάζεται στενά με όλα τα Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Συντονισμού και φυσικά η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς. Σήμερα πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του υφιστάμενου σχεδίου δράσεων. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή ημερίδα αφορά ένα σημαντικό ζήτημα, τον εσωτερικό έλεγχο στη δημόσια διοίκηση. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα άγνωστο και συχνά παρεξηγημένο αντικείμενο στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο έλεγχος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καλή λειτουργία για μια δημόσια υπηρεσία ή έναν οργανισμό. Μια υπηρεσία για να λειτουργεί με άριστο τρόπο και να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ώστε να ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες των πολιτών, θα πρέπει να εκτελεί 4 βασικές λειτουργίες. Να προγραμματίζει, να υλοποιεί, να ελέγχει και να επανασχεδιάζει τις δράσεις με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ακολουθώντας αυτό τον κύκλο ενεργειών, που είναι γνωστός και ως κύκλος ποιότητας, διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωσή της. Ο εσωτερικός έλεγχος έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό. Αποτελεί πρωτίστως εσωτερική διαδικασία του κάθε φορέα και δεν θα πρέπει να συγχαίεται με τον εξωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικός έλεγχος γίνεται από την ίδια την υπηρεσία ή τον φορέα και σκοπό έχει να εντοπίσει αδυναμίες, αστοχίες, τον τρόπο που λειτουργεί μια υπηρεσία και στη συνέχεια την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας. Κάθε ανάλογη μονάδα εσωτερικού ελέγχου υπάγεται στον επικεφαλής του κάθε φορέα, υπουργό, περιφερειάρχη, δήμαρχο. Σε αυτούς υποβάλλει τις εκθέσεις με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις προτάσεις με τα μέτρα βελτίωσης. Στη συνέχεια, με τη συνεργασία των αρμόδιων κάθε φορά υπηρεσιών του φορέα, υλοποιούνται τα βελτιωτικά μέτρα. Ο εσωτερικός έλεγχος ως βασικός μηχανισμός βελτίωσης θα πρέπει να υιοθετηθεί από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Η σημερινή ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς ενισχύει τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου που ήδη λειτουργούν. Παράλληλα, προωθεί τη δημιουργία νέων μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε αποκεντρωμένες διοικήσεις και στους οργανισμούς τοπική αυτοδιοίκησης, φυσικά με τον απαραίτητο σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ. Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Υπουργό, την κυρία Γεωργασίλη. Κρατάνε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης. Και να θυμίσω ότι η Υπουργός από την έδρα του ΟΣΑ πριν λίγο διάστημα είχε αναφερθεί στο Μητρό Διαδικασιών. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Υπουργός από την έδρα του ΟΣΑ είχε αναφερθεί στο Μητρό Διαδικασιών, το οποίο για τον εσωτερικό έλεγχο θα είναι ένα εργαλείο μοναδικό που πραγματικά θα συμβάλλει απίστευτα στη βελτίωση της καθημερινότητας, δεδομένου ότι θα έχουμε διαδικασίες που θα περιγράφονται λεπτομερώς και θα μας επιτρέψει αυτό να δούμε τι πρέπει να μείνει, τι πρέπει να φύγει. Και έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Θεοδωράκης, που τρέχει αυτή τη διαδικασία, πραγματικά έχει συμβάλει στα μέγιστα και δεν θα ήμασταν σήμερα κι εμείς εδώ σαν γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, εάν η Υπουργός και ο Γενικός, μετά από σχετική διαβούλευση, ως δικαιούχοι
του έργου δεν δίναν αυτή την ενότητα, δεν παραχωρούσαν την εκτέλεση αυτής της ενότητας και σε μας, και εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε πάνω σε αυτό. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Υπουργό Εσωτερικών, στον κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη, δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ως αρμόδιο Υπουργείο για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι σήμερα εδώ και η συνεργασία είναι διαρκής, έτσι ώστε αυτό το έργο να μπορέσει να πετύχει, να έχουμε σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Αγαπητέ συνάδελφε Υπουργέ ή συναδέλφισσα, όπως θα το λέγαμε μεταξύ μας, αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της διοίκησης, κυρίες και κύριοι από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Τεχνική Βοήθεια για την διοικητική μεταρρύθμιση, είχα ένα δίλημα στην αρχή. Λέω, προηγουμένως μία υπουργός, μετά ένας υπουργός, υπάρχει κίνδυνος ή να επαναλάβουμε τα ίδια ή να διαφωνήσουμε και να αποτελέσει και γεγονός σχολιασμού. Οπότε θα αποφύγω και τους δύο κινδύνους. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα για την σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης υπέρ της προώθησης και της υποστήριξης θεσμών οι οποίοι έχουν ως αποστολή την εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας τους. Θεωρώ ότι η παρουσία δύο υπουργών εδώ ακριβώς δείχνει πόσο πιο εμφατική και αποφασιστική είναι η διάθεση της σημερινής κυβέρνησης ώστε να υποστηρίξει την παραπάνω προσέγγιση. Πράγματι, η ελληνική κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία των νέων θεσμών και στα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προόδου σε αυτούς τους δύσκολους τομείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται διαχρονικά από αδύνατα σημεία και παθογένειες. Αυτοί είναι και οι λόγοι που, μιλώντας για τη δημόσια διοίκηση και λιγότερο για την τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινή γνώμη συχνά ανακαλεί εικόνες έντονης γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων, παροχημένων διαδικασιών και γενικά συνθήκων που ευνοούν την αμέλεια, την παρατυπία αλλά και την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και οι γενικεύσεις αδικούν πολλές φορές τις φιλότιμες προσπάθειες πρώτα απ' όλα των εργαζομένων σε πολλές υπηρεσίες, οι οποίοι επιμένουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους παρά τις αντικειμενικές αντικσότητες. Οι ακατάλληλες διαδικασίες, ο περιττός φόρτος, τα φαινόμενα αδυναμίας κατανόησης των οδηγιών ή της προβληματικής παροχής αυτών των οδηγιών κατατρέχουν ολόκληρο το οικοδόμημα της διοίκησης, δημιουργώντας προβλήματα και στους πολίτες και στο προσωπικό. Φυσικά, υπάρχει και μια ακόμη σοβαρή πτυχή αυτής της δυσκολίας, εμπέδωσης και υλοποίησης σε ικανό χρόνο των κατευθύνσεων και των θεσμικών παρεμβάσεων της πολιτικής ηγεσίας κάθε φορέα που ασκεί δημόσια διοίκηση. Είτε μιλάμε για το κεντρικό κράτος, είτε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε λοιπόν να διευκολύνουμε τον πολίτη σε όλες τις πλευρές της επαφής του με τη δημόσια διοίκηση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εκείνο το λειτουργικό περιβάλλον που θα βοηθήσει το προσωπικό να κάνει καλύτερα τη δουλειά του σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο. Θέλουμε να την βελτιστοποίηση των διαδικασιών, να περιορίσουμε τα φαινόμενα των λαθών και τα περιθώρια αλλίωσης των αποφάσεων. Θέλουμε μια ουσιαστική και αποτελεσματική αφομοίωση των αλλαγών στη διαχείριση και τη διεκπεραίωση των εργασιών. Η σημερινή εκδήλωση είναι εστιασμένη σε ένα από αυτά τα εργαλεία, στην ίδρυση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αναμένονται ιδιαίτερα θετικά. Ορισμένα από αυτά είναι η αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση των διαδικασιών και των λειτουργιών του φορέα. Η υποστήριξη τόσο της διοίκησης όσο και των προϊσταμένων των υπηρεσιών στην επίτευξη των στόχων και στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η μεγιστοποίηση της οικονομίας πόρων, τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων πόρων. Η επίτευξη βέλτιστης λειτουργίας των φορέων, η αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για όλους τους εμπλεκόμενους. Τέλος, η βελτίωση της εικόνας του φορέα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Το θέμα έχει πολλές σημαντικές τεχνοκρατικές πτυχές και πιστεύω ότι η συνέχεια στη συζήτηση όλα αυτά θα αναπτυχθούν επακριβώς. Σε αυτό το επίπεδο, το κανονιστικό, ο τρόπος προσέγγισης του θέματος είναι μάλλον μονοσήμαντος. Για να έχουν οι μονάδες μια αποτελεσματική και αποδυτική λειτουργία, χρειάζεται εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων και μεθοδολογιών ελέγχου. Παροχή κατάλληλων εργαλειών και υποδομών, εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών με την αναφορά τους απευθείας στο μέγιστο επίπεδο διοίκησης, δήμαρχος, περιφερειάρχης, συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης. Επαρκή στελέχωση με υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Εδώ θα άξιζε να κάνουμε έναν απολογισμό των τελευταίων ετών, γιατί μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τις συνθήκες της δημοσιονομικής περιοριστικής πολιτικής που εφαρμόζεται, θα πρέπει να δούμε τον αντίκτυπό τους στις ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει αυτό το προσωπικό. Πρόβλεψη για την πιστοποίηση των ελεγκτών και συνεχή εκπαίδευση. Αλλαγή της κουλτούρας τόσο των υπαλλήλων όσο και των ελεγκτών. Φυσικά οφείλουμε να σταθμίσουμε τα ωφέλη από το κοινό και κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για όλους τους φορείς. Είτε είναι ΟΤΑ, είτε είναι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Από την ύπαρξη κεντρικού συντονιστικού οργάνου στο πλαίσιο λειτουργίας επιτροπών ελέγχου. Πολλά από τα παραπάνω είναι αυτονόητα και είναι σίγουρο ότι θα ληφθούν υπόψη όταν θα έρθει η ώρα της θεσμικής δράσης. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός, οι υπηρεσίες του, η διοίκηση σε όλες τις εκφάνσεις της, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οφείλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό εμπλουτίζεται κάθε φορά από την λαϊκή εντολή. Σήμερα καταβάλλεται μια εξαιρετική προσπάθεια για να γυρίσει σελίδα η χώρα, για να ανατρέψει μια πορεία ηφαισιακή που έχει πλήξει εντονότερα τους πιο αδύναμους, χωρίς να εξαιρείται το σύνολο του ελληνικού λαού από περιορισμούς και απώλειες. Η προσπάθεια αυτή συνάντησε σημαντικές δυσκολίες. Άλλες συνεχίζονται. Αλλά συνεχίζονται ταυτόχρονα και οι δικές μας προσπάθειες, επίμονα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα στο μέτρο του δυνατού. Είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή οφείλει να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να αφήσουμε πίσω διαστρεβλώσεις δεκαετιών και δομές που υπηρετούν παλιές αντιλήψεις πολιτικής συναλλαγής και περιορισμού της έκφρασης των πολιτών. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Εσωτερικών. Κύριε Σκουρλέτη, περιγράψατε τόσο καλά και τόσο και με τέτοια ευρύτητα τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου, που θα πρέπει να διαθέσετε χρόνο στο επόμενο σεμινάριο που θα έχουμε να έρθετε, γιατί πραγματικά μας βάλατε και στην επόμενη ενότητα. Είναι ακριβώς έτσι, πραγματικά, ως εισηγητής βεβαίως. Και αυτό που είπατε για τα αυτονόητα, θα επιτρέψτε μου να πω μόνο μια σκέψη, ότι πραγματικά στη διοίκηση είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές τα απλά και αυτονόητα πράγματα να γίνουν πράξη, γιατί αποτελεί προϋπόθεση η καθημερινή πάλι, όχι μόνο με περασμένες γενιές νοοτροπίας και εργαλείων, αλλά και με ένα παγιωμένο σύστημα που για ένα μέρος του τουλάχιστον έχει μάθει να ζει, να κινείται, να δρά χάρη του εαυτού του με σκοπό την επιβίωσή του. Να δώσουμε τώρα το λόγο στο Γενικό Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, ο οποίος είναι και επικεφαλής αυτού του προγράμματος. Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι γραμματείς, αξιότιμη κυρία Γενική Επιθεωρήτρια, συνήγορε του πολίτη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά σήμερα για την παρουσία σας σε αυτή τη πολύ σημαντική ημερίδα εργασίας και διαβούλευσης με θέμα την ίδρυση και τη λειτουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στη τοπική αυτοδιοίκηση και τις αποκεντρωμένες αρχές.
Όπως αναφέραμε, η μερίδα οργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την υποστήριξη της Expertise France και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στην Ελλάδα από τη γαλλική κυβέρνηση και απότερο σκοπό έχει την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων κατά το μέρος που μας αφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς αποτελεί την πηξίδα, το χάρτη πλοήγησης όλων των δράσεων και των πρωτοβουλειών που προωθεί η Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι δράσεις αυτές εκτείνονται οριζόντια σε όλη τη δημόσια διοίκηση, ενώ παράλληλα απευθύνονται και στον ιδιωτικό τομέα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Έτσι, η σημερινή δράση αποτελεί μέρος αυτής της πολυεπίπεδης προσπάθειας που κάνουμε, σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους φορείς, και έτσι σχηματικά τα βασικά σημεία αφορά την αύξηση της αποδοτικότητας των ελεκτικών και διοκτικών μηχανισμών, τη χάραξη ειδικών τομεακών στρατηγικών για την καταπολέμηση διαφθοράς σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι η φορολογική και τελωνιακή διοίκηση, η υγεία, ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, η τοπική αυτοδιοίκηση, τομέας της άμυνας, τομέας δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Αφορά τον εξυγχρονισμό των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα διαφθοράς, θέσπιση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, σχεδίαση υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης καταγγελιών, τη πρόωθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από τα ζητήματα κεραιότητας και διαφάνειας, και τέλος την θέσπιση ενός αποδοτικού και λειτουργικού συστήματος ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από δραστηριότητες, εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την πολιτεία και σε κοινωνικές δράσεις. Φυσικά, πάρα πολλές δράσεις είναι στο σύνολο ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο σχέδιο που αφορά 144 δράσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας και η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία. Μια σπουδαία ευκαιρία να γίνουν μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τομές, οι οποίες θα αλλάξουν την εικόνα της δημόσιας διοίκησης απέναντι στους πολίτες και θα θωρακίσουν το κρατικό μηχανισμό απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιοίκησης στο μέλλον. Γνωρίζουμε βέβαια καλά ότι καμία προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης δεν μπορεί να πετύχει αν δεν συμπεριλαμβάνει στο σχεδιασμό της και την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας, εκεί προσέρχεται ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί, για να διαμαρτυρηθεί, για να προτείνει. Η ένταξη του εσωτερικού ελέγχου στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από καλύτερες και στοχευμένες υπηρεσίες. Θα αποτελέσει ένα εργαλείο διοίκησης για την ορθή λήψη των αποφάσεων. Θα διασφαλίσει στην επάρκεια των εσωτερικών συστημάτων και δικλείδων ασφαλείας που συνδέονται στην υλοποίηση των διαδικασιών του κάθε φορέα. Και είναι η επάρκεια των εσωτερικών συστημάτων και δικλείδων ασφαλείας που θα αποτρέψει την εμφάνιση ή και επανεμφάνιση φαινομένων διαφθοράς και απάτης. Η έμφαση που δίνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση κατά τη χάραξη της στρατηγικής μας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς που επικαιροποίησαμε και υλοποιούμε υπάρχει σειρά στόχων και δράσεων που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφέρουμε ενδεικτικά την ειδική τομεακή στρατηγική, την ίδρυση και ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που είναι και το αντικείμενο σήμερα της ημερίδας, την ενίσχυση της ακεραιότητας σε όλες τις διαδικασίες, την υιοθέτηση ή επικαιροποίηση κώδικων δεοντολογίας και ηθικής για όλους τους δημοσίους και τοπικούς λειτουργούς, τέλος την υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθειά μας και επιτρέψτε μου να πω ότι η συνεργασία μας είναι πραγματικά αποτελεσματική και ουσιαστική. Χρειάζεται όμως, για να έρθουμε στο τέλος της ημέρας να πούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, χρειάζεται ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να αναδείξουν τα πραγματικά προβλήματα και τις προκλήσεις της καθημερινότητας, δίνοντας ταυτόχρονα και τις κατευθύνσεις αλλά και το όραμα της αλλαγής.
Μιλώντας για στρατηγική, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε μια σημαντική παράμετρο, τη χρήση προληπτικών πολιτικών. Οι προληπτικές πολιτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνουν τους σαφείς κανόνες δεοντολογίας, τα μέτρα ευαισθητοποίησης, την οικοδόμηση κουλτούρας ακεραιότητας εντός των οργανισμών, τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, διαφάνεια, πρόσβαση σε πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος, συστήματα για την αξιολόγηση της απόδοσης και πολλά άλλα ακόμα. Ένα επίσης ζήτημα, ότι μιλώντας για στρατηγική στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ένα ζήτημα από το οποίο κατά επανάληψη θέτουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι το θέμα της πολλαπλότητας ελέγχων των ελεγκτικών σωμάτων και των μηχανισμών. Γιατί δηλαδή έχουμε τους ίδιους ελέγχους που έρχονται είτε από το εσωτερικές μονάδες είτε από διαφορετικούς εξωτερικούς. Έχουν γίνει σχετικές αναφορές και από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από την ΚΕΔΕ και από το Ελεκτικό Συνέδριο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εντάσσεται η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για την αναβάθμιση αλλά και διασύνδεση των διοικητικών ελεκτικών μηχανισμών αλλά και ανάδειξη του κεντρικού ρόλου της Γενικής Επιθεωρήτριας της Δημόσιας Διοίκησης στο διοικητικό έλεγχο. Πρόκειται για δράσεις που περιορίζουν τις αλληλοεπικαλύψεις, βάζουν τέλος στη σπατάλη των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, βάζουν τέλος στην επιβάρυνση της ελεγχόμενης υπηρεσίας από τη διενέργεια πολλαπλών ελέγχων για το ίδιο αντικείμενο. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό που μπορεί να πάρει η ελληνική κοινωνία από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν έχει ακόμα αναδειχθεί. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος ρόλος τους και η προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει το τελικό αποτέλεσμα της δράσης. Η κατάρτιση της ειδικής στρατηγικής στη τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία προωθούμε από κοινού με το Υπουργείο Εσωτερικών, με βέβαια την ανάλυση κινδύνου, συγκεκριμένο πεδίο δράσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νομοθετικές, κανονιστικές και οργανωτικές δράσεις, καθώς επίσης και επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Όμως η ανάπτυξη ειδικότερα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένες διοικήσεις είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι μπορεί να αναδειχθεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ασφαλώς όμως δεν έχουμε αυταπάτες. Γνωρίζουμε πολύ καλά το μέγεθος της δυσκολίας όταν επιχειρούνται αλλαγές που θίγουν καλά ριζωμένες πρακτικές και αντιλήψεις. Όχι μόνο στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Γνωρίζουμε ότι για να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα οποιασδήποτε θεσμικής αλλαγής απαιτούνται χρόνια. Όμως δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προσπαθούμε με όραμα και τόλμη, με υπευθυνότητα, ο καθένας από το δικό του χώρο. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι όταν υπάρχει ισχυρή βούληση και σχέδιο μπορούν να έρθουν και σημαντικά αποτελέσματα. Έτσι, με αυτές τις πρώτες εισαγωγικές σκέψεις, θα ήθελα να χαιρετήσω τις εργασίες της ημερίδας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία τα αποτελέσματα και είναι πλέον δική μας ευθύνη το πώς αυτό θα το ενσωματώσουμε μέσα στην άσκηση της πολιτικής. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ. Μιλήσατε για τη χρήση προληπτικών πολιτικών. Έχουμε πολλούς γιατρούς εδώ σήμερα και πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι στην αναγκαιότητα της προληπτικής πολιτικής. Να δώσουμε τώρα το λόγο στο συντονιστή για την Ελλάδα, επικεφαλής του Τμήματος Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, της γνωστής μας SRSS, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον κύριο Ντανιέλ Εντότο. Κύριε Εντότο. Κυρίες και κύριοι, τα ελληνικά μου δεν είναι καλά. Sorry about that. Τα ελληνικά μου δεν είναι καλά, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό θα μιλήσω αγγλικά. Αγαπητοί υπουργοί, δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, ο μακρύς κατάλογος των προσκεκλημένων έχει ήδη αναφερθεί, δεν θα τον επαναλάβω. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα για να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση στο σταυροδρόμι τριών σημαντικών projects που έχει αναλάβει η Ελλάδα από κοινού με την ενεργητική στήριξη των ελληνικών αρχών της Γαλλίας, του ΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρομαι στα έργα για τη διοικητική μεταρρύθμιση που έχουν ξεκινήσει
από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εκείνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών και εκείνο που τρέχει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης Διαφθοράς. Σήμερα θα πω δύο λόγια για πράγματα που γνωρίζουμε, αλλά και πράγματα που έχουν να κάνουν με την εμπειρία μου από τη θέση μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου έχω δουλέψει πάνω σε διάφορα έργα διοικητικής μεταρρύθμισης αναφορικά με τη βελτίωση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ο Υπουργός κ. Σκουλέτης αναφέρθηκε στον κίνδυνο επικαλύψεων. Νομίζω ότι και διαφωνιών. Σε καμία περίπτωση δεν θα διαφωνήσω. Συμφωνώ απολύτως με κάποια από τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε νωρίτερα. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια σημαντική συνιστόσα της σωστής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα. Αποτελεί μια μορφή διαβεβαίωσης και συμβουλών. Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει στην ανώτερη διοίκηση γνώσεις πάνω στη διακυβέρνηση, τις λειτουργίες και τη διαχείριση κινδύνων ενός τμήματος, ενός φορέα, μιας δομής, όπως οι τοπικές κοινότητες. Μέσω της κατάλληλης διάρθρωσης, της κατανόησης των κινδύνων που διατρέχουν οι δημόσιοι φορείς και της υποβολής αναφορών, ο έλεγχος έχει παρέχει αξία. Επιτρέπει την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη ευθυνών με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια συνιστόσα για τη διαχείριση κινδύνων από έναν οργανισμό, από έναν φορέα, και όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι οι φορείς, όλοι οι οργανισμοί, όποια και είναι η δομή τους, αντιμετωπίζουν κινδύνους. Ο εσωτερικός έλεγχος, internal audit, είναι ακόμα πιο θεμελιώδης όταν το κεντρικό επίπεδο αναθέτει αρμοδιότητες στο τοπικό επίπεδο. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων αποτελεί μια κρίσιμη ανάπτυξη που διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων του κράτους, αλλά έχει και ένα αντίτιμο, μια τιμή, ένα κίνδυνο. Και αυτοί που αναθέτουν και αυτοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα πρέπει να συμφωνήσουν να υλοποιήσουν ένα σύστημα ελέγχων και εξισορροπήσεων. Ο έλεγχος, audit, αποτελεί μια βασική συνιστόσα αυτού του συστήματος εξισορρόπησης και ελέγχων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, αυτοί που ανήκουν στον οργανισμό, μπορούν να είναι χρήσιμοι στον οργανισμό σας, τόσο σε κεντρικό όσο και επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με διάφορους τρόπους. Μπορούν να βοηθήσουν και βοηθούν τη διοίκηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών εσωτερικού ελέγχου. Και εκείνοι αποτελούν ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου και συμβάλλουν στη βελτίωση του συνολικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει η διακυβέρνηση του φορέα. Τρίτον, μπορούν να κάνουν ελέγχους επιδόσεων, ειδικές έρευνες και ειδικές μελέτες. Να ελέγξουν, ο έλεγχος και η παροχή συμβουλών αποτελούν τις δύο πτυχές του ίδιου νομίσματος. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να υιοθετήσει μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Και εδώ βλέπω τρεις βασικούς λόγους. Ο εσωτερικός έλεγχος υποστηρίζει την σωστή τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο επίπεδο επαφής ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ο δεύτερος λόγος βοηθά τη διασφάλιση της συνάφειας με τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης που απαιτείται για να υπάρχει μια ομοιογενής διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Τρίτον, διασφαλίζει το κέντρο ότι η περιφέρεια χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τους πόρους του. Θα μπορούσε κανείς λοιπόν να περιμένει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης στον δημόσιο τομέα, στους πολιτικούς, και όλοι ξέρουμε πόσο κακό είναι όταν λείπει αυτό το στοιχείο και πόσο απλή το χρειαζόμαστε. Έχω δει ότι χρειάζεται κάποιος ειδικός για να δουλέψει στον εσωτερικό έλεγχο. Πρέπει οι εσωτερικοί ελεγκτές να είναι ανεξάρτητοι, οι οποίοι θέλουν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να υποστηρίξουν τα ευρήματά τους. Πρέπει να χαίρουν αξίας από το υπόλοιπο προσωπικό και να εκφέρουν τις απόψεις τους με αντικειμενικότητα. Χρειάζεται να έχουν ένα μείγμα γνώσεων και διεξιοτήτων, το οποίο είναι αξιοθαύμαστο. Τη μία μέρα μπορεί να ερευνούν το τάδε θέμα ή την άλλη μέρα μπορεί να ερευνούν ένα πολύπλοκο οικονομικό θέμα, και σε αυτή την αίθουσα πριν από λίγο καιρό έγινε η εκκίνηση ενός έργου του ΟΣΑ πάνω στην καταπολέμηση διαφθοράς
και συζητήσαμε για το κόστος της διαφθοράς, όχι μόνο το οικονομικό, αλλά και το κοινωνικό κόστος της διαφθοράς και της απάτης. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις απαντήσεις που σήμερα πρέπει να δώσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι εσωτερικοί ελεκτές να υποβάλουν αναφορές άμεσα και ανεξάρτητα στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Πρέπει να θεωρούνται ως ένας αποτελεσματικός και απαραίτητος κρίκος της ιεραρχικής αλυσίδας. Οι εξωτερικοί ελεκτές εξετάζουν τους οικονομικούς κινδύνους. Οι εσωτερικοί ελεκτές ασχολούνται με μεγαλύτερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η κίνδυνη που διατρέχει η φήμη του οργανισμού, η κυβερνοασφάλεια, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, και άλλα ζητήματα. Και το κλειδί για την επιτυχία ενός φορέα είναι να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλους αυτούς τους κινδύνους. Επομένως, πρέπει να προσεχθεί πολύ ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν πρέπει να γίνει μια γραφειοκρατική και ρουτινιάρικη διαδικασία με απλά συμπλήρωμα χαρτιών. Πρόκειται για μια καθαρά διοικητική, διαχειριστική δουλειά. Εξετάζοντας την αποτελεσματική δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με την οποία είμαστε σε συνεχή επαφή, τόσο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όσο και από πλευράς Expertise France, και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και άλλα, και από τη δουλειά που έχει γίνει, εξετάζοντας τη δουλειά που έχει γίνει από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας, πιστεύω πως έχουμε μια υγιή βάση, στέρεη βάση για να προχωρήσουμε. Χωρίς την προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ούτε σε αυτό το σχέδιο, το έργο, ούτε και σε άλλα. Σήμερα θα υπάρξουν συστάσεις για το πώς να δημιουργηθεί μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε δήμους και σε αποκεντρωμένες διοίκησης. Αυτό θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί. Όταν προετοιμαζόμουν για αυτό το εργαστήριο, έπρεπε να σκεφτώ τις συζητήσεις, τις εμπνευστικές συζητήσεις που είχαμε εσωτερικά στην Επιτροπή εδώ και πάνω από 10 χρόνια πάνω στη διαδικασία μεταρρύθμισης του εσωτερικού ελέγχου. Και αυτή είναι η ευχή που θέλω να σας απευθύνω, να εμπνευστείτε από αυτό το πουλ, να πάρετε έμπνευση από αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι το οφείλουμε όλοι στον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντότο. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά τη τεχνική βοήθεια, τα παραδοτέα που παίρνουμε από τον ΟΣΑ, από τη γαλλική τεχνική βοήθεια και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, να τα βάλουμε κάτω από μια ενιαία στρατηγική, έτσι ώστε να λειτουργούν με σχέση στενής αλληλεπίδρασης και να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Να δώσουμε αμέσως τώρα το λόγο στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, την κυρία Μαρία Παπασπύρου, η οποία, θα γνωρίζετε άλλωστε, έχει και μια μεγάλη εμπειρία ως συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης στην περιφέρεια Αττικής. Κυρία Γενική, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σας. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Αξιωματούχοι των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Περιφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Η συμβολή των μονάδων εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου του κάθε δημόσιου οργανισμού είναι θεμελιώδης. Με ελέγχους και πανελέγχους επιχειρείται η εκμυδένιση εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων που απειλούν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα κάθε δημόσιας υπηρεσίας ή φορέα. Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιούν ελέγχους και αξιολογήσεις, μελέτες, αναλύσεις και συστάσεις πάνω στις διοικητικές διαδικασίες. Δεν αποτελούν καθεαυτές μηχανισμό καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο χαρακτήρας των ελέγχων οφείλει να είναι ανεξάρτητος και προληπτικός και να λειτουργεί επικουρικά προς τη διοίκηση. Το γεγονός ότι οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου δεν συμμετέχουν στις υποέλεγχο διαδικασίες αποτελεί ακριβώς τη δικλίδα για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των διαδικασιών ελέγχου και των προτάσεων. Η δραστηριότητα των μονάδων εσωτερικών ελέγχων των ΟΤΑ, παρά το γεγονός ότι δεν εντάσσεται αμυγός στο έργο των ελεκτικών μηχανισμών καταπολέμησης διαφθοράς, εν τούτης τα αποτελέσματά της μπορούν να υποβοηθήσουν στο συνελικό ελεκτικό έργο και τις επιθεωρήσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια. Ιδιαίτερα στους ΟΤΑ,
όπου τα συστήματα ελέγχου υπάρχουν για να αποφεύγεται η υπέρβαση των ορίων και για να εγγυώνται τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο δημόσιο και στο κοινοτικό συμφέρον, αλλά και στα ατομικά δικαιώματα που έχουν οριστεί από τους νομοθέτες και το Σύνταγμα, οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου υποβοηθούν την εποπτεία, την αποκάλυψη της λειτουργιών και συνακολουθειών, με στόχο την αντιμετώπιση τους και την αποδοτικότερη λειτουργία των περιφερειών και των Δήμων και της αποκεντρωμένης διοίκησης. Χωρίς με τον τρόπο αυτό να θίγεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης προστατεύεται με τον κυρωθέντα από τα 45 κράτη Ευρωπαϊκό Χάρτη της τοπικής αυτονομίας, ο οποίος προβλέπει την υποχρέωση οι τοπικές οντότητες να απολαμβάνουν μηχανισμό ειδικής υπερασπίσεως της αυτονομίας της αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της εδαφικής κατανομής της κρατικής εξουσίας. Ειδικότερα κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Χάρτη, η οποία εδράζεται σε σχετική με τους ελέγχους εποπτείας, φιλοσοφία της επίβλεψης. Το εύρος του κρατικού ελέγχου που δίνεται να ασκηθεί επί των ΟΤΑ περιορίζεται αποκλειστικά στη νομική εποπτεία, περιλαμβάνοντας μόνο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των οργανισμών με την νομοθεσία. Συνακόλουθα, η σκοπιμότητα των πράξεων των ΟΤΑ δεν δίνεται να αποτελέσει αντικείμενο του κρατικού ελέγχου. Αναλυτικότερα, παρατηρείται ότι ο εσωτερικός έλεγχος που ασκείται από την κεντρική διοίκηση του ΣΟΤΑ των Ευρωπαϊκών Κρατών αποτελεί κατά κανόνα έλεγχο διαδικασίας. Ειδικότερα δε όσον αφορά στην έκταση της κρατικής εποπτείας επί των οικονομικών καταστάσεων των ΟΤΑ, διαπιστώνεται ευχερός ότι αυτή, αφενός είναι ανάλογη τη στήριξη που λαμβάνουν οι οργανισμοί από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω χάρη στη Σουηδία, η κεντρική διοίκηση παρεμβαίνει μόνο σε θέματα περιορισμού της αύξησης της τοπικής φορολογίας. Αφετέρου, δεν συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και όχι σε έλεγχο διαφθοράς. Υπογραμμίζεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται το ελληνικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ με το αντίστοιχο πορτογαλικό, στο οποίο τα ελεγκτικά σώματα δίνεται να λειτουργούν και εντός του πλαισίου των ΟΤΑ με ευθύνη των οργανισμών. Παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές παρουσιάζουν τα εποπτικά συστήματα των ΟΤΑ των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών, σε κάθε περίπτωση η έκταση της επέμβασης της εκάτωστε εποπτεύουσας αρχής περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητος και δεν δύναται να επεκταθεί σε έλεγχο σκοπιμότητος. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Ισπανίας, η οποία αναγνωρίζει στους Ισπανικούς ΟΤΑ δικαίωμα αμφισβήτησης ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας κανόνων δικαίου, ως άκης εκτιμάται από τους οργανισμούς ότι οι προβλεπτήσεις ρυθμίσεις θίγουν το αυτοδιοίκητο των οργανισμών. Όσον αφορά ειδικότερα στην Ελλάδα, στο Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώθηκε με το άρθρο 102 αφενός η διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αφετέρου η οριοθέτηση του εύρους της κρατικής εποπτείας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η παρακόλληση της πρωτοβουλίας και η ελεύθερη δράση τους. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2001 προσέθεσε στην έννοια της διοικητικής αυτοτέλειας και την οικονομική και εξειδίκευσε την εποπτεία του κράτους περιορίζοντάς τον αποκλειτικός στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους. Με τον όρο διοικητική αυτοτέλεια νοείται ότι εν λόγω οργανισμοί με δική τους ευθύνη, με τα δικά τους όργανα, ελεύθερα και χωρίς να υπόκεινται στις διαταγές των οργάνων του κράτους ή άλλου φορέα δημόσιας εξουσίας, λαμβάνουν και εκτελούν τις αποφάσεις τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επ' αυτόν ασκείται κρατική εποπτεία, η οποία δεν εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Η ουσάνου κρατική εποπτεία επί της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σκοπεί στην εξασφάλιση της συνοχής της ένομης τάξης, στην παρακολούθηση των σκοπών που της έχουν ανατεθεί, στην τήρηση των ισχυουσών διατάξεων και στην πρόληψη καταστάσεων αντίθετο προς το δημόσιο συμφέρον, συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν ανατρέπει την αυτοτέλειά τους. Το εποπτικό σύστημα επί των πράξεων που εκδίδουν οι ΟΤΑ καταγράφεται στις διατάξεις των άρθρων 2.14 επόμενου του νόμου 3852 του 10. Η άσκηση εποπτείας επί των αυτοδιοικούμενων οργανισμών του δημοσίου δικαίου, είναι η ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δεν ταυτίζεται με την άσκηση ιεραρχικού ελέγχου, δεδομένου ότι ο ιεραρχικός έλεγχος ασκείται αποκλειστικά επί οργάνων του κράτους, ενώ η εποπτεία ασκείται επί οργάνων άλλου νομικού προσώπου, διαφορετικού από το κράτος, αυτοδιοικούμενο, και συνεπώς δεν δημιουργείται οργανική σχέση ιεραρχικής εξάρτησης και υποταγής μεταξύ εποπτεύοντος και εποπτευωμένου. Η υπαγωγή του συντονισμού της δράσης και η παρακολούθηση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ, πολλό δε μάλλον του επιχειρησιακού σχεδιασμού αυτών στην κεντρική διοίκηση, ελέγχεται εξ απόψεως συνταγματικής νομιμότητος, καθώς στην ουσία δημιουργεί οργανική σχέση ιεραρχικής εξάρτησης και υποταγής μεταξύ εποπτεύουσας κρατικής διοίκησης και εποπτευόμενου ΟΤΑ μέσω της οικίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
Επομένως, η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφοράς, σε συνεργασία με το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και βάσει της επικείμενης υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ τους, όπως έχει συμφωνηθεί, δύναται να μεταφέρει προς τους ΟΤΑ μόνο πολύτιμη τεχνογνωσία, προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αναβαθμιστεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των ΟΤΑ, αφήνοντας όμως ταυτόχρονα ανέγγιχτη τη σφαίρα της διοικητικής αυτοτέλειάς τους. Η συμφωνία καυτή μεταξύ Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αφού ο νόμος ορίζει ότι ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, ιδίως του ΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ελέγχου της κακοδιοίκησης του περιορισμού της διαφθοράς, καθώς ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με βάση το άρθρο 20 της διακήρυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διαφθορά, ως φορέας εξειδικευμένος για τη διαφθορά, ο οποίος έχει την απαραίτητη ανεξαρτησία σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του νομικού συστήματος της Ελλάδος, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και χωρίς παράνομη πίεση, εξασφαλίζοντας επαρκή κατάρτιση και οικονομική αυτοτέλεια. Τούτο άλλωστε αποτελούσε και σύσταση της ΓΡΕΚΟ, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4478 του 2017, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης συμμετέχει πλέον στην εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιχειρήσεων και ελέγχου του δημόσιου τομέα, πλην αυτού που εκδονείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΔΕ, για τους οποίους όμως λαμβάνει γνώση. Έτσι, διασφαλίζεται η συμμετοχή τους στη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση Διαφοράς, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί το κατεξοχήν επιχειρησιακό όργανο της διοίκησης στο συγκεκριμένο τομέα. Ήδη ο Γενικός Επιθεωρητής έχει επιτελική αρμοδιότητα, καθώς οι ασκούντες καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού υποχρεούνται στην επιβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης αυτών. Πολύτιμος αρρωγός στην αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του εσωτερικού ελέγχου του ΟΤΑΝ μπορεί να αποτελέσει ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης και ο συμπαραστάτης του δημότη, στο βαθμό που οι θεσμοί αυτοί στελεχωθούν από πρόσωπα με έργο στον χώρο της διοίκησης και με γνώσεις νομικής επιστήμης και διοικητικού δικαίου. Είναι αυτονόητο δε ότι επιβάλλεται ενεργοποίηση οπωσδήποτε του θεσμού του ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος έχει μείνει ενεργός από το 2010. Σας ευχαριστώ και θα είμαι αρρωγός στην ίδρυση και αναβάθμιση όπου υπάρχουν μονάδων εσωτερικών ελέγχων στον ΟΤΑ και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και εύχομαι να είναι επικοδομητική η συζήτησή σας και καλή συνέχεια στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα σας. Άλλωστε, οι τελευταίες πινελιές είναι που μπαίνουν στο σύμφωνο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης Διαφθοράς, το οποίο αναφέρθηκε. Και να δώσουμε το λόγο στον ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τον καθηγητή της Νομικής Σχολής, τον κύριο Δημοσθένη Κασαβέτη. Κύριε ειδικέ, ο λόγος σε εσάς. Κυρία και κύριε Υπουργέ, Γενική Γραμματής, αξιότιμοι κύριοι αξιωματούχοι των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, προσέρχομαι στη σημερινή συνάντηση με ένα όπλο, την μεγάλη και πολυετή εμπειρία του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επί τη βάση των χιλιάδων εκθέσεων και επιθεωρήσεων στον τομέα, στους τρεις τομείς που μας απασχολεί σήμερα, που απασχολεί σήμερα τη συνάντησή μας, ήτι ΟΤΑ, περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Δεύτερον, την προσωπική μου εμπειρία την τετραετή ως αιρετού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε καλλικρατικό δήμο. Αυτό με βοηθάει και στα καθήκοντα του επικεφαλής του ΣΕΔ στους τομείς αυτούς. Και τρίτον, με την επιστημοσύνη, η οποία με διακρίνει όποια είναι αυτή, διότι δραστηριοποιούμε στον τομέα του δημοσίου δικαίου, όπου τα αντικείμενα των ΟΤΑ, των περιφερειών, από άποψη νομική,
και κοινωνιολογική αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Κατά την γνώμη μου, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε και τις τρεις αυτές οντότητες, δήμους, περιφέρειες και αποκεντρωμένες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της δράσης τους να είναι αποτελεσματικό και ουσιαστικό, να εκπληρώσουν δηλαδή το ρόλο τους, μία εκ των βασικών προϋποθέσεων είναι η καθιέρωση και η εμπέδωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η εμπειρία αυτό δείχνει. Τις ειδικότερες απόψεις από την εμπειρία του σώματος τις προσφέρουμε σε τρεις επιτροπές που έχουν ιδρυθεί με την πρωτοβουλία του κυρίου Χρήστου στη Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Πρώτον, στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις τρεις περιοχές που μας απασχολούν σήμερα. Δεύτερον, στη βελτίωση βασικών λειτουργιών των φορέων ελέγχου. Τρίτον, στη στήριξη της συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των φορέων ελέγχου και του διαμεσολαβητή. Σήμερα θα κάνω μόνο ορισμένες επισημειώσεις και τίποτα παραπάνω. Πρώτον, οι κύριοι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να είναι επιβεβαίωση της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων στις τρεις αυτές οντότητες, παραδείγματος χάρη απολογισμοί, ισολογισμοί, και στη συμμόρφωση προς το νομικό πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη δημόσιες συμβάσεις, θέματα χωροταξίας, δόμησης και ούτω καθεξής. Δεύτερος κύριος στόχος, η συμβουλευτική λειτουργία ως προς όλες τις δραστηριότητες του φορέα, λόγω της οριζόντιας γνώσης των θεμάτων του φορέα αυτού. Ποιοι όμως είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας? Πρώτον, η ανεξαρτησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όπως και κάθε μεταρρύθμιση, ότι είναι ουδέτερες. Καθόλου. Η ανεξαρτησία όμως είναι μια βασική προϋπόθεση να εμπεδωθεί ο θεσμός αυτός και να λειτουργεί διαρκώς. Όχι όταν εκλέγεται καινούριος δήμαρχος να αλλάζει τα μέλη των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, το λέω σαν υποθετικό παράδειγμα. Για να τονίσω τη σημασία της ανεξαρτησίας όπως τίθεται κυρίως από την εμπειρία. Και κατά βάση λειτουργική ανεξαρτησία. Δεύτερον, λειτουργία με βάση τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. Ύπαρξη γραπτών εγχειριδίων, λίστες ελέγχου, πρότυπα εκθέσεως ελέγχων και ούτω καθεξής. Αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Είναι η αλφαβήτα κάθε ελέγχου, συνεπώς και του εσωτερικού ελέγχου. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται και σοβαρή στελέχωση και συνεχή επιμόρφωση. Είναι μεγάλο θέμα το θέμα ανθρώπινο δυναμικό. Και οι αιρετοί το ζουν κανονικά αυτό το θέμα, ως μία από τις αδύναμες πλευρές των οντοτήτων αυτών. Η εξασφάλιση απαραίτητων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίηση του όποιου ετήσιου προγράμματος. Όχι να κάνουν προγράμματα και να μην υλοποιούνται. Συνεργασία με τις ελεγχόμενες διευθύνσεις τμήματα των φορέων, ώστε να συμφωνούνται οι στόχοι του ελέγχου. Παρακολούθηση με follow-up σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων και κατά πόσο υλοποιούνται. Εμείς στο ΣΕΔ το εφαρμόζουμε αυτό. Στις εκθέσεις μας επανερχόμαστε ένα δίμηνο τι γίνεται και αν υλοποιούνται οι προτάσεις και οι συστάσεις. Θέλω εδώ να κάνω μια παρένθεση, από πολλοί όταν ακούν το ΣΕΔ, που είναι το μεγάλο ελεγκτικό σώμα του κράτους στη δημόσια διοίκηση, νομίζουν ότι είναι ράμπο, κάποια αστυνομική δύναμη. Οι σημαντικότερες πλευρές των επιθεωρήσεων ελέγχων του ΣΕΔ είναι αυτές που αφορούν τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα επί των διαδικασιών του κάθε ελεγχόμενου δημόσιου οργανισμού. Εκεί είναι ο πυρήνας του θέματος και η ουσία. Συνεπώς, η παρακολούθηση υλοποίηση των συστάσεων και των συμπερασμάτων είναι βασική πλευρά και του εσωτερικού ελέγχου. Και οπωσδήποτε
κώδικας διοντολογίας. Δεν μπορεί ως έτυχε να λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος, όπως και κάθε έλεγχος, και ο εξωτερικός δηλαδή έλεγχος. Οι βασικές ενότητες, με βάση την ελληνική πραγματικότητα, που αφορούν στη δράση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου είναι, πρώτον, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Αυτά προκύπτουν από τα συμπεράσματα των ελέγχων. Δεν είναι θεωρία, είμαστε στην πράξη, με βάση τις εμπειρίες του εξωτερικού ελέγχου. Δεύτερον, η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών δεδομένων. Τρίτον, η συμμόρφωση με τις πολιτικές του φορέα. Μπορεί οι αιρετοί να κάνουν προγραμματισμούς, πολιτικές να οργανώνουν. Ναι, ο υπηρεσιακός μηχανισμός μπορεί να τις παρακολουθήσει. Μπορεί να τις υλοποιήσει. Ή φτιάχνουμε προγράμματα στον αέρα. Και μιλάω για τις αθώες πλευρές της δράσης της οντότητας αυτές. Γιατί υπάρχουν και άλλες, που είναι θέματα του εξωτερικού ελέγχου. Τέταρτον, συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους. Και εδώ πρέπει να γίνει σαφές στις τρεις αυτές οντότητες ότι εμείς ως χώρα, επειδή είμαστε το οργανικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μας δεσμεύουν και άλλες διεθνείς συνθήκες, διέπονται οι δράσεις μας από τρεις ένομες τάξεις. Την εθνική, την ενωσιακή και την ένομη τάξη που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την οικία νομολογία του αντίστοιχου Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι τρεις ένομες. Συνεπώς δεν νοείται μεγάλη οντότητα, γιατί οι δήμοι, οι περιφέρειες είναι μικρές κυβερνήσεις, είναι μίνι κυβερνήσεις για τα δεδομένα της Ελλάδος. Δεν μπορεί να μην έχουν, παραδείγματος χάρη, εσωτερικό έλεγχο και παραλλήλως με τις άλλες διευθύνσεις υψηλού επίπεδου νομικές υπηρεσίες. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Πέραν των κινδύνων που διατρέχουν. Σας λέω μία εμπειρία. Αυτή η αυτοτέλεια των Δήμων τη ζω και με τα πανεπιστήμια, όπου είναι πλήρης η αυτοτέλεια κατά το Σύνταγμα στα ΕΗ. Πολλοί μπερδεύονται, όχι όλοι αθώα, μπερδεύουν την πολιτική της αποκέντρωσης με την εποπτεία, η οποία επιβάλλεται εκ του Συντάγματος. Το 102, παραδείγματος χάρη, παράγραφος 4, μιλάει ποιοι, πώς ασκείται η εποπτεία του κράτους δια του Υπουργείου Εσωτερικών κλπ. Επί των ΟΤΑ και με τον κοινό νομοθέτη μέσω ποιων οργάνων της αποκεντρωμένας. Οι εντολές λοιπόν των Υπουργών και των αποκεντρωμένων είναι πράξεις που αποτελούν βάση και υποχρέωση συμμόρφωσης για τις οντότητες, παραδείγματος χάρη ΟΤΑ, περιφέρειες. Εκεί υπάρχει μια σύγχυση, αλλά τα νομικά είναι νομικά και οι κανόνες δικαίου είναι κανόνες δικαίου και πολλοί ταλαιπωρούνται και δικαστικά αδίκως. Άλλη δικαίως, γιατί υπάρχει εκείνη η πλευρά πάντοτε. Συνεπώς, η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς είναι μία διαδικασία βασική στο έργο και στο ρόλο κάθε συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Και μετά, λειτουργίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα, αυτό έρχεται σαν συνέπεια, αυτό ψάχνει ο εσωτερικός έλεγχος μεταξύ των άλλων, την αποδοτικότητα, ηθικές και οικονομικές λειτουργίες και ούτω καθεξής. Αυτή η πενταπλή σημασία του αντικειμένου δράσης των εσωτερικών ελέγχων, κατά τη γνώμη μου, αποδίδει το σημαντικό έργο που έχει να επιτελέσει. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια προσοχή όταν εγκαθιδρυθούν τα συστήματα αυτά για να αποδώσουν. Χρειάζεται και επιμονή και ικανός χρόνος. Τα στελέχη του εσωτερικού ελέγχου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία δραστηριοτήτων του φορέα. Διότι έτσι θεωρείται ότι θίγεται η αντικειμενικότητά τους και δεν μπορεί να υπάρχει σύγχυση του ρόλου και προγραμματίζω και ελέγχω τις διαδικασίες τις διοικητικές κατά πόσο υλοποιούνται οι προγραμματισμοί. Δεν μπορεί να ταυτίζονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτονόητα αυτά για τα δεδομένα τα δικά μας και πρέπει εξ αρχής να τα εντοπίσουμε ούτως ώστε να είναι η επέμβαση αυτή, αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση στην περίοδο αυτή στα βασικά και τα γενικά,
να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα βάθος χρόνου ότι πράγματι θα φτάσουμε σε ένα σημείο ουσιαστικής αποτελεσματικής λειτουργίας των κρατικών θεσμών. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου σε σχέση με τον εσωτερικό ελέγχο? Κατά τη γνώμη μου, είναι αλληλένδετες καταστάσεις και η ουσιαστική και αποτελεσματικότητα στη δράση και των δύο εξαρτάται από τη συνεργασία τους. Άλλη απόδοση και άλλο έργο σπουδαιότερο θα επιτελέσει ο εξωτερικός έλεγχος, και μιλάω για το ΣΕΔ που έχει μια δύναμη 200 ατόμων, το μεγάλο ελεγκτικό σώμα, αν έχει ουσιαστικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων. Δεν θα τρέχει για μικρά πράγματα, για μεγάλα, και θα είναι μόνο εξωτερικός έλεγχος. Γιατί τώρα ένα μεγάλο κομμάτι του έργου μας αφορά και θέματα εσωτερικού ελέγχου. Εκ του νόμου, όχι τυχαίως. Θα μπορούσε λοιπόν στην εμπέδωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου να δούμε ένα ρόλο του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, πρώτον, να λειτουργεί ως φορέας πιστοποίησης για την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με βάση και την εμπειρία που έχει την πολυετή, μέσω της διενέργειας ελέγχων στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου. Δεύτερον, μεταφορά τεχνογνωσίας ως προς τη διενέργεια των ελέγχων, πώς τους προγραμματίζουμε, πώς τους υλοποιούμε, πώς δομούμε τις εκθέσεις. Η δόμηση των εκθέσεων είναι σημαντική πλευρά. Και τρίτον, συνεργασία με τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση επί των συστάσεων του εξωτερικού ελέγχου, του ΣΕΔ ή και αν υπάρξουν και άλλοι οργανισμοί, στους αντίστοιχους φορείς. Δηλαδή, μου έρχεται τώρα ένα παράδειγμα, είχαμε φτιάξει κλιμάκιο για ένα δήμο 2 ώρες από την Αττική, είχε διαλυθεί η πλειοψηφία, μόλις είχαν τελειώσει οι εκλογές και δεν ψήφισαν προϋπολογισμό. Αυτό έχει τραγικές συνέπειες για ένα δήμο. Υποχρεώσεις προς τρίτους, να έχουμε υπερημερίες και ούτω καθεξής. Και με μία επίσκεψη, όταν κατάλαβαν τους κινδύνους, επανήλθαν στην νομιμότητα. Αυτό θα μπορούσε ο εσωτερικός έλεγχος να το έχει λύσει αμέσως. Είναι λοιπόν η εγκαθίδρυση και η ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό με τον εξωτερικό έλεγχο, κατά τη γνώμη μου, ο σπουδαιότερος στόχος για την διοικητική μεταρρύθμιση που είναι σε εξέλιξη στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κρατάμε την ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών, τη θητεία, τη διασφάλιση της πορείας τους και την υλοποίηση των προτάσεων και συστάσεων στην οποία αναφερθήκατε, και εκεί το Σώμα Ελεγκτών έχει πολλά να κάνει. Περνάω αμέσως το λόγο στην κυρία Δήμητρα Ιωάννου, να μπούμε στο σημαντικό μέρος αυτής της εκδήλωσης, να ακούσουμε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια διαδικασία που θα αφορά στις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου. Κυρία Ιωάννου, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που απέφθηναν όχι απλώς ένα χαιρετισμό, αλλά πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα προς όλους μας και οδηγίες σε ένα βαθμό, θα έλεγα, για τις εργασίες αυτής της ημερίδας. Τους ευχαριστούμε πραγματικά για την ουσιαστική συμβολή τους. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση στην αρχή, όπως παρατηρήσατε όλοι. Γι' αυτό και το πρόγραμμα έχει πάρει μια αντίστοιχη καθυστέρηση. Θα έχουμε το πρώτο διάλειμμα στις 11.45, 11.50. Το λέω απλώς για να κανονίσετε και εσείς το πρόγραμμά σας. Θα ήθελα όμως αυτό να μην μας στερήσει από την ευκαιρία να ακούσουμε την τοποθέτηση πολύ σημαντικών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε στο τραπέζι αυτό τον κύριο, θα ξεκινήσω από τον εκπρόσωπο μάλλον του κυρίου Αγοραστού, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Πρόεδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Παρακαλώ, ελάτε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μαραβέλιας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών. Ο κύριος Αγοραστός δεν μπορούσε να ήταν παρόν σήμερα και δεν το γνωρίζαμε νωρίτερα, οπότε το πρόγραμμά μας δεν έχει ανανεωθεί.
Έχουμε μαζί μας τον κύριο Πατούλη, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και σήμερα, θα έλεγα. Τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουτάρη. Μας τιμά πολύ η παρουσία σας, κυρίως για αυτό το θέμα του εσωτερικού ελέγχου, όπου έχετε αναπτύξει πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα και έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, την οποία με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε, εάν θέλετε να μας μεταδώσετε. Και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Κοκκινάκη. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και μια εικόνα, νομίζω, σήμερα της θέσης και της άποψης των αποκεντρωμένων διοικήσεων, που είναι ένας ακόμα βαθμός που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την λειτουργία και τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά από όλα όσα ακούσαμε από τους πρωινούς εισηγητές, είναι σαφές, νομίζω, ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση πλέον. Δεν θα ήθελα να πω μονόδρομο. Ελπίζω να το ακούσω από εσάς στο τέλος αυτή της ημερίδας. Πάντως, μια καλή, σωστή κατεύθυνση ως προς την ανάπτυξη μονάδων εσωτερικού ελέγχου από την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Οπότε, το πρώτο ερώτημα που όλοι μοιραία θέλουμε να θέσουμε στους εκπροσώπους των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πώς αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων εσωτερικού ελέγχου και ποιος αναμένεται να είναι ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης. Πώς μπορεί ο εσωτερικός έλεγχος να βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί μία σωστή λήψη αποφάσεων και οπωσδήποτε καλύτερες βελτίωση των υπηρεσιών. Οπότε, με βάση αυτό το θέμα, ας ακούσουμε μια πρώτη τοποθέτηση των παρευρισκομένων, με πρώτη τον κύριο Πατούλη. Ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσω και εγώ από τη δική μου πλευρά, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Ειδική Γραμματέα και πρόεδρε και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριοι συνάδελφοι και προσκεκλημένοι της ημερίδας. Θεωρώ ότι τέτοιες ενέργειες και δράσεις είναι θετικότατες και μπορούν να δημιουργήσουν μια άλλη ημέρα για τη χώρα μας και βεβαίως για την διοικητική δυνατότητα που πρέπει όλοι να κοιτούμε με ποιον τρόπο θα πάμε μπροστά. Έτσι λοιπόν θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς που οργάνωσε με την υποστήριξη της τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη σημερινή ημερίδα που επικεντρώνεται σε θέματα εσωτερικού ελέγχου στους φορείς δημόσιου τομέα και ειδικότερα στους ΟΤΑ. Η τοπική αυτοδιοίκηση εμφανίζεται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως προνομιακό πεδίο ανάπτυξης φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Το πρόβλημα με τη δημοσιότητα αυτή είναι ότι ενώ τέτοιες περιπτώσεις είναι υπαρκτές, αλλά ελάχιστες στο σύνολο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προβάλλονται υπέρμετρα, αλλοιώνοντας τη συνολική εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, και στις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η τοπική αυτοδιοίκηση κατέχει συχνά μια από τις πρώτες θέσεις ως προς τις υποθέσεις κακοδιοίκησης. Για να αξιολογηθούν όμως τα συμπεράσματα αυτά, πρέπει πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι υπηρεσίες των ΟΤΑ βρίσκονται εγκύτερα στον πολίτη σε σχέση με τις υπηρεσίες των Υπουργείων. Επίσης, στις εν λόγω εκθέσεις δεν περιέχεται πάντοτε η διάκριση μεταξύ κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Η κακοδιοίκηση μπορεί να ευνοεί τη διαφθορά. Δεν ταυτίζεται όμως με αυτήν. Άλλωστε,
στις ετήσιες εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη επισημαίνονται ως παράγοντες κακοδιοίκησης. Πρώτον, η ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου, ακούστηκε και λίγο πριν από τις αναφορές των ομιλητών, δηλαδή πλημελής νομοτεχνική κατάστρωση κανονιστικών ρυθμίσεων, πληθωρισμός, πολυπλοκότητα κανονιστικού πλαισίου, απουσία κωδικοποίησης. Δεύτερον, η ελλιπής διοικητική δομή και οργάνωση, δηλαδή η ελλιπή στελέχωση δημοσίων υπηρεσιών, έλλειψη ανεπάρκεια αναγκαίων τεχνικών μέσων, ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού. Και τρίτον, τα προβλήματα διοικητικής λειτουργίας, δηλαδή η ελλιπής ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, η πολυπλοκότητα της διοικητικής διαδικασίας, η ελλιπής συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών κλπ. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι Δήμοι, αλλά και τα συλλογικά τους όργανα, θεωρούν ότι πρέπει, βέβαια, το κράτος να ασκεί εποπτεία στους ΟΤΑ και να υπάρχει συστηματικός εξωτερικός έλεγχος νομιμότητος των πράξεών τους, αλλά παράλληλα πρέπει το κράτος να βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ΟΤΑ στην οργάνωση και τον λειτουργικό τους εξυγχρονισμό. Και φυσικά ο έλεγχος αυτός δεν πρέπει να περιορίζει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, που προβλέπει το Σύνταγμα και την ελευθερία της δράσης τους, που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της τοπικής αυτονομίας. Το πρόβλημα λοιπόν με τους εξωτερικούς ελεκτικούς μηχανισμούς είναι ότι υπερβαίνουν τους 10. Ακούστηκε και λίγο πριν ότι έχουν αλληλοεκάλυψη και δεν συντονίζονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αβεβαιότητα και βέβαια σημαντικό διοικητικό βάρος στη λειτουργία και την διοίκηση των ΟΤΑ, θα έλεγα στους αποψηλωμένους ΟΤΑ από υπηρεσίες και δυνατότητες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να προωθηθεί η λειτουργική ενοποίηση των ελεκτικών μηχανισμών ή τουλάχιστον ο συντονισμός και ο προγραμματισμός του ελεκτικού έργου τους. Επίσης, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό η αυτοτελής υπηρεσίας ΟΤΑ, χωρίς να εντάσσεται δηλαδή στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και να στελεχωθεί με ικανό προσωπικό και να οργανωθεί με αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, συνεργαζόμενοι όποτε αυτό χρειαστεί με τους λοιπούς ελεκτικούς μηχανισμούς που έχουν τομεακή εξειδίκευση. Ειδικότερα ως προς το ελεκτικό συνέδριο, είναι αναγκαία να συγκροτηθεί ένας διαρκές κοινό όργανο συνεργασίας της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με το ελεκτικό συνέδριο που να αντιμετωπίζει τα εκάστοτε αναφιόμενα ζητήματα. Το κοινό όργανο θα πρέπει να εισηγείται στο Υπουργείο Εσωτερικών τις νομικές ρυθμίσεις που λύνουν τα κάθε μέρα προβλήματα, κάθε φορά τα προβλήματα, και να έχει ένα γραφείο υποστήριξης που να ενημερώνει αλλά και να υποστηρίζει συστηματικά τους Δήμους. Και έρχομαι τώρα στο ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους. Εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου στους μεσαίους και μεγάλους Δήμους. Αυτό εξαρτάται προφανώς από το μέγεθος με κριτήρια τον πληθυσμό, αλλά και τα έσοδα που μπορεί να έχει, με ένα κοινά αποδεκτό από την κυβέρνηση και τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης κανονιστικό πλαίσιο και ένα πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Δήμων για την εφαρμογή τους. Ο εσωτερικός έλεγχος θα διασφαλίσει την νομιμότητα και την αξιοπιστία της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και την αποδοτική χρήση των πόρων και την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και γενικότερα της διακυβέρνησης τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, ο εσωτερικός έλεγχος θα γίνει ένας πολύτιμος σύμβουλος της Δημοτικής Αρχής, και η δημιουργία δομής εσωτερικού ελέγχου σε κάθε Δήμο
διεύθυνση ή και τμήμα ή και γραφείο που θα υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Δήμου, θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό το φόρτο των μηχανισμών του εξωτερικού ελέγχου των Δήμων, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη του συντονισμού τους. Δηλαδή, βλέπουμε τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που άκουσα και από τον Υπουργό και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι έχουμε ένα κοινό τόπο πάνω σε αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε στην εφαρμογή του. Επίσης, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η διαφάνεια και ο κοινωνικός έλεγχος, ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης των δημοτών με τις τοπικές αρχές, γεγονός που θα βελτιώσει τη γενικότερη εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνία. Αυτός ο μονομερής βορβαδισμός, ότι το εγκύτερο κομμάτι είναι διεφθαρμένο, είναι κακοδιοικούμενο, χωρίς να λέμε την πραγματικότητα σε επίπεδο ποσοστών, ποιότητος, αλλά και των δυσκολιών που υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση, δημιουργούν παθογένειες και ανυπέρβλητα ζητήματα εμπιστοσύνης. Αυτό που θα ήθελα όμως να τονίσω πάνω απ' όλα και θα ήθελα να το θεωρήσετε ως κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής μου ως Προέδρου της ΚΕΔΕ, είναι η νομοθέτηση αλλά και η συγκρότηση των δομών εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους. Δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω, ερήμην δηλαδή και των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους. Επίσης δεν αρκεί η νομοθέτησή τους και η αποστολή μιας εγκυκλίου στους Δημάρχους ή στους Δήμους με την εντολή της εφαρμογής του νόμου, αλλά χρειάζεται ένα από κοινού συμφωνημένο πρόγραμμα. Μια δηλαδή συνεργασία μέσα από πρόγραμμα υποστήριξης τη συγκρότηση των δομών εσωτερικού ελέγχου που θα συνδέονται με τον ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα οργάνωσης και λειτουργικού εξυγχρονισμού των 325 Δήμων, το οποίο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020. Όσον αφορά τις καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ σημαντική η σημερινή παρουσία προφανώς και των ιδίων αλλά και των καλών πρακτικών αυτών, αλλά θα πρέπει να μην κάνουν το λάθος που έκανα τα προηγούμενα 7 χρόνια κατά την άποψή μας σε ένα βαθμό οι κεντρικές κυβερνήσεις και η Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρούν ότι είναι εφικτή η αυτούσια μεταφορά αυτών των καλών πρακτικών. Είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή της μεταφερόμενης τεχνογνωσίας στις συνθήκες του πολιτικού αλλά και του διοικητικού συστήματος της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εμπειρίες και την κουλτούρα της κοινωνίας και βέβαια ακολουθώντας τις αρχές της διοικητικής αλλαγής. Συνοψίζοντας λοιπόν εν τέλει, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρώτον ενοποίηση των εξωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και επομένως μείωση του διοικητικού βάρους του εξωτερικού ελέγχου. Δύο, συγκρότηση των δομών εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους με τη συνεργασία των Δήμων και της ΚΕΔΕ με το πρόγραμμα υποστήριξής τους. Τρία, μια νέα ισορροπία εξωτερικού ελέγχου και κοινωνικού ελέγχου. Και τέσσερα, τις καλές πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμοσμένες στις συνθήκες και την κοινωνική κουλτούρα της χώρας μας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ εκ νέου, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και προφανώς να συνεχιστεί αυτό που έχετε ξεκινήσει εδώ και ένα χρονικό διάστημα, να φέρνετε τους φορείς και να κάνετε ένα αξιόλογο έργο μέσα από τη γραμματεία αυτή την οποία εσείς εκπροσωπείτε και κάποιοι ηγούνται. Ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Ιωάννου, μια παρατήρηση μόνο. Προφανώς δεν θα είναι κάτι από πάνω προς τα κάτω. Άλλωστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε δει ότι από την ίδρυση της γραμματείας οι συναντήσεις είναι τακτικές. Εσείς άλλωστε
και μας τιμάει αυτό, μετήχατε και σε τεχνικού χαρακτήρα εργαστήρια παρά τον περιορισμένο χρόνο σας, και αυτό μας έδωσε και εμάς τη δύναμη να προχωρήσουμε σε πολλές πλευρές. Και το δεύτερο που είπατε, ότι να μην φέρουμε εδώ ένα σύστημα από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το έχει πει ο κύριος Χρήστου, ο Γενικός μας Γραμματέας, με κάθε ευκαιρία αυτό. Το αποτυπώνουμε και στην ετήσια έκθεση της Γενικής Γραμματείας κατά πολέμηση της διαφθοράς, ότι κοινό τόπο αποτέλεσε να μην υιοθετήσουμε ένα σύστημα από μια άλλη χώρα αυτούσιο, να λάβουμε υπόψη μας κρίσιμες παραμέτρους, τη διαρκώς μεταβαλλόμενη ελληνική πραγματικότητα, έτσι ώστε αυτό το σχέδιο να πετύχει. Άλλωστε, το παρελθόν έδειξε ότι τέτοιες μεταφορές συστημάτων δεν επιτυγχάνουν το αποτέλεσμα, τέτοιες προσπάθειες πέφτουν στο κενό. Και αυτή τη φορά θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, ότι όλοι μαζί, ως συνοδοιπόροι, όπως είπατε και στην τελευταία μας συνάντηση, θα προχωρήσουμε και θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κύριε Ιωάννου, σε εσάς ο λόγος. Αν με επιτρέπετε να πω ότι ό,τι είπα, το είπα ρητορικά, να ακουστεί, να αποτυπωθεί, και είμαι σίγουρος, κύριε Σελήμη, και προσωπικά για σας, αλλά και προφανώς, όπως είπα και πριν, αυτούς που ηγούνται, ότι θα γίνει το αυτονόητο, αλλά η συνεργασία να τη θεωρείται ούτως ή αλλιώς αυτονόητη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατούλη, για την τοποθέτησή σας, η οποία ήταν με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δομημένη, ώστε να περάσετε τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε. Εμείς τα κρατάμε και θα τεθούν και στη συνέχεια της συζήτησης. Είναι περιττό να πω ότι προσυπογράφω αυτά που είπε ο κ. Σελήμης πριν, ως εκπρόσωπος της Γαλλικής Τεχνικής Βοήθειας. Εμείς, το έχετε δει, συνεργάζεστε μαζί μας, κάνουμε όχι προσπάθεια, είναι για μας χρυσός κανόνας να συνεργαζόμαστε όχι μόνο με τις ελληνικές αρχές, αλλά και με τις υπηρεσίες και με όλους όσοι ασχολούνται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα, για να παρέχουμε μία συγκεκριμένη βοήθεια όπου εκεί χρειάζεται και όπου μπορούμε να την προσφέρουμε, γιατί υπάρχουν και σημεία που δεν μπορούμε να την προσφέρουμε, υπάρχουν άλλοι πυρογνώμονες καλύτερα από εμάς γι' αυτό. Δεν θέλω να φάμε το χρόνο σας τώρα με αυτά. Νομίζω ότι είναι σημαντικότερο να ακουστεί η φωνή και η εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό θα περάσω αμέσως το λόγο στον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, όπου στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν αναπτύξει μια μονάδα εσωτερικού ελέγχου που μας έχει σε προηγούμενες συναντήσεις περιγραφεί. Νομίζω ότι ο κύριος Μπουτάρης θα μας δώσει και μια καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή του πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της μοντάδας του εσωτερικού ελέγχου γενικότερα στο Δήμο. Οπότε με πολύ ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα που διοργανώνει από κοινού η Γενική Γραμματεία κατά πολέμησης διαφθοράς και το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Expertise France για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις δημοτικές, περιφερειακές και αποκεντρωμένες αρχές. Και αυτό γιατί θέλω με την προσωπική μου συμβολή να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση την αμετακίνητη στράτευση εμού του ιδίου και της παράταξης που εκπροσωπώ στον αγώνα που δίνει η χώρα μας για την καταπολέμηση της ανομίας και της διαφθοράς στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Και το λέω αυτό από τη θέση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του δεύτερου μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, γνωρίζοντας ίσως καλύτερα από πολλούς άλλους εδώ σήμερα το πρόσωπο και τις συνέπειες της διαφθοράς. Παραλάβαμε έναν Δήμο αποδυναμωμένο από ένα σκάνδαλο υπεξαίρεσης με συνέπειες ανυπολόγησης του κόστους σε οικονομικό, κοινωνικό και ηθικό επίπεδο που ακόμα μας ταλαιπωρούν. Είμαι όμως από τη φύση μου αισιόδοξος και νιώθω την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι ακόμα και αν τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εκλείψει, έχουν γίνει αρκετά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η σωστή κατεύθυνση, είμαι αμετακίνητα πεπισμένος, δεν είναι οι εύκολες πλειοδοσίες σε αυστηρότητα και σε πειθαρχικές διώξεις, αλλά η εισαγωγή και η εδραίωση στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου θεσμών και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και λογοδοσίας. Κάποιοι ίσως να θεωρούν τη θεσμική αυτή λογική ανεπαρκή και υπερβολικά ήπια.
Κάνουν λάθος όμως αν νομίζουν ότι η ανομία και η διαφθορά στο δημόσιο είναι ζήτημα ηθικού τάχα ελλείμματος των στελεχών του δημοσίου και ότι αν πλειοδοτούσε κανείς σε διώξεις θα έφερνε αποτέλεσμα. Ψηλότερες ποινές από μόνες τους απλώς ανεβάζουν το τιμολόγιο των επιόρκων. Οι δημόσιοι και οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν είναι καλύτεροι ή χειρότεροι άνθρωποι από ότι οποιοδήποτε άλλο συμπολίτης μας. Μπαίνουν σε πειρασμό όμως, όπως όλοι μας, και το να μέφεσε κάποιον αναδρομικά για το ότι δεν είχε επαρκές σθένος να αντισταθεί από μόνος του στο κακό, ενώ τον άφησε απροστάτευτο, ακούγεται και είναι υποκριτικό. Αντίθετα, έργο των θεσμών είναι να οργανώνουν και να κατευθύνουν την καθημερινότητα της δημοτικής λειτουργίας, διαπαιδαγωγώντας κατάλληλα τα εμπλεκόμενα σε αυτούς στελέχη, ώστε η τήρηση της νομιμότητας και η υπηρεσιακή ακαιρεότητα να μην είναι κάτι έξωστα επιβεβλωμένο, αλλά η αυτονόητη κουλτούρα της καθημερινότητας του συλλογικού μας έργου. Γι' αυτό και είναι καθοριστική σημασία οι θεσμοί να σχεδιάζονται με τρόπο που να αδρανοποιούν και να εξουδετερώνουν σε επίπεδο ή διοργάνωσης της δημόσιας ή δημοτικής λειτουργίας τον πειρασμό της ανομίας, σε ό,τι και αν αυτή οφείλεται. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν οι θεσμικές διαρρυθμίσεις που επιβάλλουν παντού τη διαφάνεια και την υπαγωγή σε διαρκείς ελέγχους και λογοδοσία. Έχοντας την εμπειρία από τις πολύχρονες δικές μου επιχειρήσεις, φαντάζομαι να ξέρετε ότι υπέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, η ύπαρξη και λειτουργία εσωτερικών ελεκτικών διαδικασιών ήταν μονόδρομος στην προσπάθειά μου να περιορίσω φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης αλλά και κακοδιοίκησης. Ακόμα και σε επιχειρήσεις 10 ατόμων είναι απολύτως απαραίτητος εσωτερικός έλεγχος. Έτσι, η ίδρυση και λειτουργία μονάδα εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπήρξε για μένα προσωπικό στοίχημα. Μετά από όσα τράβηξε αυτός ο Δήμος, κύρια έγνοια μου ήταν να τον χειρώσω σε βαθμό που να μην επιτρέψω να συμβούν ξανά τέτοια παρόμοια φαινόμενα. Παρόλο που η σχετική νομοθεσία προέβλεπε προαιρετική σύσταση τέτοιων μηχανισμών στο ΣΟΤΑ, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο φυσικά στα σχέδιά μας και ήδη από το 2013 εντάξαμε στον ΟΗ του Δήμου αυτοτελή μονάδα εσωτερικού ελέγχου, η οποία ως αυτοτελής είναι ανεξάρτητη υπηρεσία και υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο. Αποστολή της είναι να διεξάγει ελέγχους τακτικούς και περιοδικούς όσο και εκτάκτους, προκειμένου να διαπιστώνεται με σαφήνεια ο βαθμός στον οποίο οι υπηρεσιακές δομές του Δήμου εναρμονίζονται με τις διαδικαστικές απαιτήσεις του νόμου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Οι έλεγχοι αυτοί λαμβάνουν άλλωστε τη μορφή εκθέσεων για το περιεχόμενο των οποίων ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή μας ενδιαφέρει πολύ η ανάπτυξη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, πολύ πρόσφατα άρισα εντεταρμένο σύμβουλο για θέματα εσωτερικού ελέγχου τη Δημοτική Σύμβουλο κυρία Ρανέλα Γεωργία. Είναι σήμερα παρόν και η οποία είναι τραπεζικό στέλεχος σε αντίστοιχο τομέα και είναι πιστοποιημένη εσωτερική ελέγχη. Η κυρία Ρανέλα είναι εδώ. Σίγουρα. Ωστόσο, επειδή ακριβώς η διασφάλιση της εσωτερικής ευταξίας των υπηρεσιών του Δήμου δεν είναι απλώς ζήτημα δημοσιονομικής νομιμότητας, αλλά συνδέεται με το πνεύμα χρηστής διοίκησης και γενικότερα που οφείλει να διαπνέει κάθε δημοσιοφορέα, η έγνοια μας για τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει και άλλα πεδία, όπως αυτά της υπηρεσιακής δεοντολογίας στη σχέση μεταξύ συναδέλφων και της δεοντολογικής άσκησης της ιεραρχικής εξουσίας των προϊσταμένων. Στόχος μας είναι η ζωογόνηση μιας δημοκρατικής διοικητικής κουλτούρας μέσα στο προσωπικό του Δήμου που θα αντικατοπτρίζεται άμεσα στην περηφάνεια που θα εκδηλώνουν ως φορείς της ιδιότητός του στελέχους του Δήμου. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάζουμε στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του υφεσταμένου αυτοτελούς τμήματος εσωτερικών ελέγχων στο πεδίο της στήρησης των αρχών υπηρεσιακής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της δυνατότητας των στελεχών να υποβάλλουν αναφορές για σχετικά ζητήματα. Ωστόσο, η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτει ένα ευρύτερο ενεργό θεσμικό περιβάλλον, εντός του οποίου συνεργεί με παράλληλους μηχανισμούς διαφάνειας και ελέγχου. Κατ' εξοχήν τέτοιο περιβάλλον επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε με τη θεσμική αξιοποίηση των επιτευγμάτων της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς η εκτεταμένη εξάπλωση των εφαρμογών της,
την καθιστά βασικό παράγοντα στην υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών διαφάνειας και λογοδοσίας, που συνδέονται φυσικά με την ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών μορφών τοπικής διακυβέρνησης. Ουσιώδες τμήμα της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκη 2030 είναι η ψηφιακή διασυνδεσιμότητα όλων των λειτουργιών διακυβέρνησης με έμφαση στη διαφάνεια και εποπτεία των δημοσιολογιστικών διαδικασιών αλλά και τις εγγένειες δράσεις των δημοτικών υπηρεσιών. Έτσι, εισαγάγαμε τον ηλεκτρονικό τρόπο παρακολούθησης και διενέργειας των συναλλαγών του Δήμου, ώστε να γίνει άμεση, εύκολη και διαφανής η παροχή των υπηρεσιών στους δημότες. Ειδικότερα, προμηθευτήκαμε και θέσαμε σε λειτουργία ηλεκτρονικά συστήματα στα οποία οι δημότες μπορούν να εισάγουν αναφορές βλαβών ή άλλα προβλήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, τα οποία απαιτούν την επέμβαση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Και φυσικά, ολοκληρώνουμε τις επόμενες μέρες την εγκατάσταση και λειτουργία POS, με αμέσως επόμενη στόχο την υιοθέτηση διαδικτυακών συναλλαγών, με στόχο τον περιορισμό στο ελάχιστο της διακίνησης μετρητών και της αύξησης της ασφάλειας της άμυνας λειτουργίας, αλλά και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν μετρητά. Παράλληλα, ως Δήμος Θεσσαλονίκης, εφαρμόσαμε άμεσα το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, την ημερήσια συμφωνία και κλείσιμο του Ταμείου, την κατάρτιση και δημοσίευση του ετήσιου προϋπολογισμού και όλων των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου στους προβλεπόμενους χρόνους και με τις αντίστοιχες εγκρίσεις. Αποκαταστήσαμε την νόμιμη και διαφανή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών χωρίς παρεμβάσεις και επεμβάσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Με την ελεύθερη πρόσβαση του κάθε πολίτη δίνουμε τη δυνατότητα online παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Το θεσμικό περιβάλλον του εσωτερικού ελέγχου συμπληρώνεται επίσης από τη λειτουργία γραφείου του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των Δημοτών με τη χρήση εναλλακτικών δικτύων επαφής με το Δήμο. Οι εκθέσεις του γραφείου κοινοποιούν στις υπηρεσίες, τη διοίκηση και στους Δημότες και λαμβάνουν υπόψη για την υιοθέτηση γόνιμων και εφικτών προτάσεων. Τέλος, η στρατηγική της ενδυνάμωσης της διοικητικής κουλτούρας, διαφάνειας και υπηρεσιακής ακεραιότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να συνδέεται με τη λογική της ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης που προσκαλεί διαρκώς σε ετοιμότητα και σύμπραξη και το δημοκρατικό πλήθος των Δημοτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος μας έχει υλοποιήσει μια σειρά από καινοτόμες δράσεις και διαθέτει ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες που στοχεύουν ακριβώς στην προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών. Κέρια μεταξύ αυτών είναι η εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου», στόχο της οποίας είναι η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αιτημάτων, αναφορών και παραπώνων των Δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, με ταχύτητα, οικονομία και βεβαίως διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα έχουμε την ευκαιρία... Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο απογευματινό πάνελ να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα που θίξατε και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας που έχουμε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία κατά πολέμησης διαφθοράς δημιουργήσει για το θέμα προώθησης, ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων εσωτερικού ελέγχου συμμετέχουν αρκετοί φορείς που έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια. Ένας από αυτούς είναι και η Περιφέρεια Περιφέρεια Αττικής, συγγνώμη, ναι, έχω μπερδευτεί και έχουμε ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή, θα δούμε και τι γίνεται και με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, υπάρχει μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με κάποιο τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο ουσιαστικό θα έλεγα. Οπότε εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαραβέλια που είναι παρόν εδώ και ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, να μας δώσει και την εικόνα για το τι συμβαίνει στις περιφέρειες και ποια είναι και η τοποθέτηση της Ένωσης σε σχέση με την ίδρυση μονάδων ιστορικού ελέγχου στις περιφέρειες. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του Προέδρου της
ως αγοραστού και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σημερινή πρόσκληση στη τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα σας. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Υπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ομιλητές και ακροατές της ημερίδας. Η σημερινή εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Expertise France, η οποία παρέχει τεχνική βοήθεια στη χώρα μας από πλευρά γαλλικής κυβέρνησης, με θέμα την ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις δημοτικές, περιφερειακές και αποκεντρωμένες αρχές, αποτελεί για μας τους περιφερειακούς αυτοδιοικητικούς μια σημαντική ευκαιρία για την παρουσίαση των θέσεών μας στο κρίσιμο θέμα των εσωτερικών ελέγχων των υπηρεσιακών δομών μας. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού βασίζεται πάνω σε τρεις κεντρικές ιδέες. Πρώτον, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να υιοθετούν τη δική τους διοικητική δομή. Δεύτερον, να περιβάλλονται από τη δική τους εξουσία. Και τρίτον, να διαχειρίζονται ελεύθερα τις δικές τους υποθέσεις, γεγονός που αποκλείει την υπαγωγή τους σε άλλα όργανα. Η εποπτεία που ασκεί το κράτος περιλαμβάνει τη δυνατότητα να ρυθμίζει νομοθετικά την οργάνωση και την λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομοθετική εποπτεία, να ελέγχει τη τήρηση των νόμων μέσω της δικαστικής λειτουργίας, δικαστική εποπτεία, και να ελέγχει την εφαρμογή και τήρηση των νόμων μέσω των διοικητικών του οργάνων, διοικητική εποπτεία. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και το κράτος ασκεί σε αυτούς εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας, καθώς δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους. Η άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από το κράτος στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας εκφράζει την αρχή της ενότητας του κράτους δικαίου και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπερβαίνει το νομοθετικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης που της έχει αναγνωριστεί. Ταυτόχρονα αποσκοπεί στη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και στη διαφύλαξη του συμφέροντος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτελεί και αυτό με τη σειρά του μέρος του δημόσιου συμφέροντος. Παράλληλα με την ενίσχυση της αυτοτέλειάς τους, στόχος του νομοθέτη αποτελεί η ενίσχυση της διαφάνειας και των οικονομικών ελέγχων. Μέρος της εποπτείας της δράσης των τοπικών αρχών αποτελεί και η οικονομική εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο οικονομικός αυτός έλεγχος αποσκοπεί στην αποτροπή της παράνομης εκροής δημοσίου χρήματος και μπορεί να επεκτείνεται και στη λεγόμενη χρηστή διαχείριση και αποδοτικότητα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού Δήμη και δεύτερου βαθμού Ερετές Περιφέρειες υπόκειται σήμερα, όπως ακούστηκε ήδη, σε πολλαπλούς και διεξοδικούς εξωτερικούς ελέγχους και νομιμότητας και οικονομικής εποπτείας και από το Σώμα Επιθεωρητών, το Σώμα Ελεγχτών Δημόσιας Διοίκησης, Ελεγχτικό Συνέδριο, Προληπτικός και Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι την οργάνωση και λειτουργία της, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Συνήγορος του Πολίτη, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, ειδικά για τους δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την άλλη πλευρά, ο εσωτερικός έλεγχος των περιφερειακών αρχών πρέπει να εστιάζει σε οργανωτικά ζητήματα, συστήματα αρμοδιότητες και ευθύνες, μεθόδους εργασίας και διαδικασίας και άλλα ευρύτερα οργανωτικά θέματα που αντανακλώνται σε όλους τους τομείς οργάνωσης, καθώς και στο πώς σχετίζονται μεταξύ τους στο σύνολό τους σε κάθε περιφέρεια. Πρέπει να επιδιώκεται ο εντοπισμός κανονιστικών ανεπαρκειών, διαφορών μεταξύ των κανόνων και της πραγματικότητας, περιττών διαδικασιών ή καθηκόντων εκπρόθεσμων ή απαρχαιωμένων διαδικασιών,
αλλά και να εφαρμόζονται οι σύγχρονες καλές πρακτικές. Είναι απαραίτητο για κάθε περιφέρεια να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, καθώς δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό κινδύνων που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική διαχείριση και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λειτουργίας του. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου ως λειτουργία των περιφερειών έχει ενισχυθεί. Σε αυτό έχουν συμβάλει κατά κύριον λόγο οι ίδιες οι περιφερειακές αρχές, καθώς διαχειρίζονται πλέον περιορισμένους δημόσιους πόρους και επιδιώκουν την αποτελεσματικότερη και την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους. Όμως οι καλές προθέσεις και οι δράσεις των περιφερειών πολλές φορές δεν επαρκούν. Η σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της κάθε περιφέρειας μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Πώς όμως θα λειτουργήσει, πώς θα στελεχωθεί και πώς θα βρεθεί το επαρκές, κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό? Σήμερα οι περιφέρειες είναι υποστελεχωμένες, ενώ οι οικονομικοί πόροι τους χρόνο με το χρόνο απομειώνονται. Αύξηση του προσωπικού και της χρηματοδότησης δεν διαφαίνεται τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Η αναζήτηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των καλών πρακτικών επίσης παρουσιάζουν ένα θεσμικό έλλειμμα. Σήμερα οι αιρετές περιφέρειες δεν διαθέτουν κανονιστική αρμοδιότητα. Δεν μπορούν να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τις ιδιαιτερότητές τους που να υλοποιεί τις πολιτικές τους στοχεύσεις και ακόμα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν επαρκώς το εγχειρίδιο καλών πρακτικών που έχουμε υιοθετήσει ήδη από το 2004 από το Συμβούλιο της Ευρώπης με οδηγίες για το τρόπο ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αναμένουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες του κεντρικού κράτους. Εν ώψη της επικείμενης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης, η ΕΝΠΕ έχει ζητήσει από την πολιτεία τη μετάβαση από την αιρετή περιφέρεια στη περιφερειακή διακυβέρνηση. Η θέσπιση της κανονιστικής αρμοδιότητας των δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στον χώρο ευθύνη τους θα βοηθήσει αποτελεσματικά να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν θεσμικά καλές πρακτικές και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους στη περιφερειακή ανάπτυξη και στη προσδοκόμενη από όλους μας οικονομική ανάταξη της χώρας μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το βίωμά μου που είχα ως θητεία Δημάρχου Χαϊδαρίου. Το 2010, με την αλλαγή του νομικού πλαισίου λειτουργίας της αυτοδιοίκησης με την εισαγωγή του Καλλικράτη, φέραμε ως Δημοτική Αρχή στην επικυρωποίηση του οργανισμού την θέσπιση και τη δημιουργία Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Παρότι είχε γίνει και ένας γόνιμος διάλογος με τους συνεργάτες μας, με τους εργαζόμενους, με τους υπεύθυνους. Πού κατέληξε όμως? Στο τέλος, και βλέπω εδώ υπηρεσιακό παράγοντα από το Δήμο Χαϊδαρίου, βρεθήκαμε στο εξής πρόβλημα, ότι κανένας υπάλληλος που είχε τα ανάλογα προσόντα δεν θέλησε τελικά να μπει σε αυτή τη δύσκολη θέση εισαγωγικά. Και βέβαια και όταν είπαμε ότι μπορούμε να καλέσουμε έναν εξωτερικό συνεργάτη τουλάχιστον στην αρχή, είχαμε την απόλυτη άρνηση του σωματείου. Άρα έμεινε στα χαρτιά και παρότι έχει επικυρωποιηθεί ο οργανισμός, μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει τμήμα εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Χαϊδαρίου, που είναι ένας μικρομεσαίος δήμος. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Να κρατήσουμε τη θετική στάση της Ένωσης, όπως την εξέφρασε και ο κύριος Αγοραστός στις επικοινωνίες που είχαμε, στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου. Όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ σωστοί προβληματισμοί. Θα τα δούμε, ποιοι θα στελεχώνουν, πώς και τα λοιπά. Όλοι από κοινού θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε, ο Γιάννης Μπουτάρης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αποτελεί
πηγή έμπνευσης και για μας και για αυτό το φωτεινό, θα έλεγα, παράδειγμα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη και το οποίο μας βγάζει ασπροπρόσωπους πολλές φορές και σε διεθνή φόρα αλλά και σε συναντήσεις εδώ στη χώρα μας. Και το λόγο στην κυρία Ιωάννη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοκκινάκη, λυπάμαι, έχετε το δυσάρεστο ρόλο. Πρέπει να είστε τελευταίος να κάνετε μια παρέμβαση. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν θα έχουμε και το χρόνο να κάνουμε μια διαλογική συζήτηση, επειδή, ναι, δυστυχώς, ήταν μεγαλύτερη η διάρκεια των παρεμβάσεων από αυτή που είχαμε υπολογίσει. Θα υπάρξει όμως διαλογική συζήτηση το απόγευμα, γιατί το απόγευμα δεν προγραμματίζουμε να έχουμε παρουσιάσεις. Πιστεύουμε ότι ο λόγος πρέπει να περάσει σε εσάς. Κύριε Κοκκινάκη, θα ήθελα... παρόλο που είστε τελευταίος, να πάρετε το χρόνο να μας εξηγήσετε λίγο τι συμβαίνει με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατανόηση και τις ανάγκες δημιουργίας μονάδων εσωτερικού ελέγχου, αλλά και της αναγνώρισης των ενδεχόμενων δυσκολιών που μπορεί να υπάρχουν. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, από τη θέση του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, χαιρετίζω καταρχήν τις εργασίες της ημερίδας. Είχα κληθεί να χαιρετήσω, βέβαια, έτσι όπως τοποθετήθηκα, νομίζω ότι οι εμπειρίες της αποκεντρωμένης και οι παρατηρήσεις που θα μπορούσα να κάνω μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι χρήσιμες σε κάποια άλλη συνάντηση. Η αναγκαιότητα του ελέγχου, το περιεχόμενό του και οι φορείς του ελέγχου δεν είναι κάτι καινούργιο στην ελληνική οικονομική και όχι μόνο ένομη τάξη. Και το λέω αυτό γιατί, βλέποντας τη γαλλική πλευρά στο τραπέζι, οφείλω να θυμίσω ότι από την ίδρυση του 1833 του Ελεκτικού Συνεδρίου, που είναι εμπνευσμένο από τις ιδέες των αρχαίων φιλοσόφων αλλά και του αντίστοιχου θεσμού που είχε ιδρύσει ο Ναπολέον στη Γαλλία το 1807, οι βασικές αρχές ήταν η παρακολούθηση των κρατικών δαπανών, η παρακολούθηση της στήρησης των αρχών του δημοσιονομικού συστήματος και αν τα όργανα της διοίκησης ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες λειτουργίας, καθώς επίσης κρίνοντας από τα αποτελέσματα της διαχείρισης να προτείνουν αναγκαίες μεταβολές που χρειάζεται να γίνουν για να επιτευχθεί ο γενικός σκοπός λειτουργίας του κράτους. Αυτό λοιπόν δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Έκτοτε αναπτύχθηκε ένα ευρύ πλαίσιο που αναφέρεται κυρίως σε οικονομικού περιεχομένου αντικείμενα. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να κινείται, όπως ακούστηκε, σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης, το οποίο να καταλήγει σε ένα επίπεδο συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ο εσωτερικός έλεγχος αντλεί τη στήριξή του από μια σειρά επιστημών, που σημαίνει ότι τα στελέχη, είναι μια προϋπόθεση αυτή, τα στελέχη που θα δουλέψουν στον εσωτερικό έλεγχο, θα πρέπει να συγκεντρώνουν εργασιακή εμπειρία, σοβαρότητα, ήθος, μόρφωση και ελεγκτικές ικανότητες. Ο εσωτερικός έλεγχος, από την εμπειρία που έχω και σαν στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και τώρα από τη θέση του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, θα έλεγα ότι βρίσκεται σε πρώιμα στάδια στη χώρα μας. Όπως ακούστηκε πολύ ωραία από τον εκπρόσωπο που ήταν και δήμαρχος του Χαϊδαρίου, δεν δέχτηκαν, λέει, κάποια στελέχη να συμμετέχουν στην λειτουργία αυτού του τμήματος. Και γεννάται το ερώτημα στη διοίκηση γενικότερα. Βεβαίως επιλέγουμε τα καλύτερα στελέχη για το συγκεκριμένο αντικείμενο που θέλουμε, αλλά αν μένουμε μόνο στο στάδιο του αν θέλει να υπηρετήσει ή όχι, τότε λυπάμαι πολύ, γιατί το βλέπω και στην αποκεντρωμένη διοίκηση σήμερα. Ο καθένας θα ζητά κάτι πιο ανώδυνο, διότι και μόνο από τον τίτλο του, ότι είμαι π.χ. προϊστάμενος τμήματος εσωτερικού ελέγχου, αυτό προδιαθέτει τον καθένα να θεωρεί ότι εγώ είμαι ένας ελεγκτής, ένας επιθεωρητής, ο οποίος έρχομαι να ανακαλύψω τα κακώς κείμενα της υπηρεσίας και να τα βγάλω στην επιφάνεια. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Θα πρέπει
Συμφωνώ καταρχήν με την άποψη του κυρίου Πατούλη για την πολλαπλότητα όλων αυτών των ελεγκτικών μηχανισμών που υπάρχουν, που κάθε μηχανισμός κοιτάζει βεβαίως να λειτουργήσει άψογα στο πλαίσιο του, να βγάλει έξω εκθέσεις που να δείχνουν τα του αντικειμένου του και τα των εργασιών του τα κακώς κείμενα. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι είναι βοηθητικό. Άρα λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει να κοιτάξει πώς θα συγχωνεύσει, πώς θα καταργήσει κάποιους μηχανισμούς και πώς θα συγχωνεύσει κάποιους άλλους, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε καλύτερα σε αυτό το μικρό κράτος που είμαστε. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι φτιάξαμε τα τμήματα αυτά εσωτερικού ελέγχου, που βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούμε πρώτα πώς λειτουργούν στο Υπουργείο, πώς λειτουργούν στα Υπουργεία, πριν καταλήξουμε να πούμε πώς θα λειτουργήσουν ή πώς λειτουργούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ένα Δήμο ή σε μια περιφέρεια ή στην αποκεντρωμένη. Άρα λοιπόν τα προβλήματα αυτά τα γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι δεν λειτουργεί όλο το σύστημα του ελέγχου γενικότερα, του εσωτερικού ελέγχου όπως το ονομάζουμε, ξεκινώντας από τα Υπουργεία, και γι' αυτό το λόγο θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν στο τραπέζι σας, στις μετέπειτα ώρες, κληθούν στελέχη που δουλεύουν σε αυτές τις υπηρεσίες. Να κληθεί ένας εκπρόσωπος από το εσωτερικό έλεγχο Υπουργείου, ένας εκπρόσωπος στη δική μας την πλευρά, εγώ τώρα σαν συντονιστής στην αποκεντρωμένη Αττικής, που είναι και η μεγαλύτερη, τι διεπίστωσα. Διεπίστωσα ένα οργανόγραμμα το οποίο δείχνει ότι κάποιες υπηρεσίες είναι υπό τις εντολές του συντονιστή. Μία από τις υπηρεσίες που θεωρούσα ότι είναι και η σημαντικότερη του εσωτερικού ελέγχου δεν υπήρχε, δεν ήταν στελεχωμένη, δεν ξέρω τι έκανε, και κάποτε που ήταν στελεχωμένη δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ως εκ τούτου λοιπόν η πρώτη κίνηση που ήταν να βρω ένα στέλεχος πεπειραμένο κάπως και να τον τοποθετήσω προϊστάμενο. Αυτό όμως δεν αρκεί. Εύχομαι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αυτές οι υπηρεσίες, αλλά πρώτα πρέπει να λειτουργήσουν πολύ καλά στα Υπουργεία και μετά να κατεβούμε προς στα κάτω επίπεδα. Θα πρέπει επίσης να εργαστούμε από αυτή τη θέση με πολύ προσοχή και να έχουμε μία στενότατη. Εγώ ως συντονιστής, κανένα σοβαρό θέμα της αποκεντρωμένης δεν μπορώ να το δουλέψω με την έννοια τη γραφειοκρατική και με την έννοια ότι αυτά τα σοβαρά θέματα θα ελεγχθούν από τους γραφειοκράτες κάποιων υπηρεσιών, θα απαντηθούν προς τις αιρετές περιφέρειες και δήμους, στη συνέχεια θα υπάρξει αντίδραση από εκεί πάλι γραφειοκρατική, με αποτέλεσμα να μην λύνεται απολύτως τίποτα, να καταλήγουν πολλά θέματα στα δικαστήρια και να καταναλωνόμεθα σε τέτοιους είδους λειτουργίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την γαλλική εμπειρία, γιατί είναι πρωτοπόρα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και γενικότερα και ειδικότερα και στον εσωτερικό έλεγχο. Εύχομαι καλές συνέχειες στις εργασίες σας, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ακουστούν οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, να αποτυπώσετε στο χαρτί την πραγματικότητα και όχι ωραιοποιημένη, για να δούμε μετά στη συνέχεια πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε αυτή σε συνεργασία και σαν γροθιά και αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού και συνέχεια του κράτους που είμαστε εμείς και το Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Να θυμίσω απλώς ότι όσον αφορά στα Υπουργεία λαμβάνουμε τεχνική βοήθεια από τον ΟΟΣΑ. Τα παραδοτέα έχουν προχωρήσει, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Βρισκόμαστε σε φάση πιλωτικής εφαρμογής στο Υπουργείο Υγείας, κύριε Κοκκινάκη, στο οποίο ήσασταν και Γενικός Γραμματέας. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να τα δούμε όλα αυτά και να τα δούμε στη σωστή τους διάσταση. Δεν ωρεοποιούμε, δεν συσκοτίζουμε, βλέπουμε ακριβώς την πραγματικότητα. Έχει αποτυπωθεί αυτή η πραγματικότητα και θα μας την αναλύσουν οι εμπειρογνώμονες αργότερα. Ο κύριος Σαβάκης είναι εδώ και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Όμως δεν μπορώ να μην δεχτώ αυτό που υπόθηκε από αυτό το πάνελ, ότι η έλλειψη συνενετικής και σφαιρικής πολιτικής
κατά το παρελθόν, ελπίζουμε να σταματήσει αυτό, οδήγησε σε αυτοσχεδιασμούς, ασάφειες και αντιφάσεις στον τρόπο δράσης των επιμέρους μηχανισμών, ελεγκτικών μηχανισμών. Και αυτό που προέκυψε από αυτή τη συζήτηση είναι ότι θα πρέπει να απεναχοποιήσουμε τον εσωτερικό έλεγχο από την έννοια αυτή που έχει παρεξηγηθεί και θα πρέπει να της προσδώσουμε την πραγματική της σημασία, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναγνωρίσουν την αξία της, να στηρίξουν την εισαγωγή του εσωτερικού ελέγχου, γιατί αυτό που συνέβη στο Δήμο Χαϊδαρίου, που κανένας δεν στήριξε αυτή την προσπάθεια, είναι ο κανόνας για τα περισσότερα τουλάχιστον Υπουργεία μέχρι τις μέρες μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ, κύριε Σελήμη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το πάνελ. Δυστυχώς, το λέω και το εννοώ, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουμε τη δυνατότητα για διαλογική συζήτηση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πατούλη, τον κύριο Πουτάρη, τον κύριο Κοκκινάκη, τον κύριο Μαραβέλια, και να πω ότι όλα όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί, εγώ τα άκουσα πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως και εσείς φαντάζομαι, κυρίως γιατί σε ένα βαθμό αποτελούν δεσμεύσεις. Επειδή αναγνωρίζουμε το όφελος από την δημιουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, πολλοί λίγοι αναφέρθηκαν στις δυσκολίες. Και ένα παράδειγμα που αναφέρατε σε σχέση με το ρόλο του ελεγκτή είναι ένα από αυτά που θα θέλαμε να συζητήσουμε το απόγευμα. Υπάρχει και άρνηση, υπάρχει κατανόηση των δυσκολιών. Πολλοί φοβούνται τον γραφειοκρατικό φόρτο, πολλοί φοβούνται ενδεχομένως κάποια κόστη ή δεν ξέρω τι άλλο. Θα τα δούμε αυτά το απόγευμα. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικό να τεθούν, ώστε είτε να αρθούν κάποιες ασάφειες, αμφιβολίες, είτε και να βρεθούν και λύσεις, να πάρθουν κάποια μέτρα. Οπότε νομίζω ότι η απογευματινή συζήτηση θα μας οδηγήσει και προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Έχουμε μόνο 15 λεπτά. Θα σας παρακαλέσω πολύ να τα τηρήσουμε. Αν και νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να συζητήσουμε κάτι τέτοιο μετά από αυτό το μακρινό πρωινό. Πάντως 15-20 λεπτά το πολύ. Και να σας υπενθυμίσω ότι για όσους αισθάνονται κάποια δυσκολία με την αγγλική γλώσσα, υπάρχουν μηχανάκια αυτόματης μετάφρασης τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε, γιατί οι παρουσιάσεις στο επόμενο πάνελ θα γίνουν στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ.